Δηλαδή τώρα εσύ γιατί είσαι εδώ, για να κάνουμε καμιά ράδιο μαρμίτα εκπομπή. Προφανώς, προφανώς. Δεν πήρες το κτέλ από μόνος σου και είδες, ήταν ας πούμε ελεγχόμενο, συνεννοημένο. Πήγα χθες να σου πω την αλήθεια στην Νέα Σμύρνη ήμουνα. Δεν ξέρω, άλλο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, άλλη μέρα γιορτάζουμε εμείς εδώ το Πάσχα, άλλη μέρα εκεί. Τι εννοείται. Γιατί είχε, ξέρω εγώ, φωτοβολίδες, τέτοια πράγματα. Είχε πυροτεχνήματα. Πανηγύριζαν τον γκολ που ακύρωσε ο επόπτης που είχε δώσει το πέναλτι της ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Κανα τρίμετρο ήταν. Όπως σωστά είπες, όπως σωστότατα είπες, ήρθαμε τα κτέλ. Αυτό το πολύ ωραίο που είναι σαν το Παλέντε Σπορ. Απ' έξω, ναι. Μετά από 4 χρόνια απουσίας. Τα κτέλ νομίζω εντάξει, τα βιώσαμε αρκετά στο πετσί μας. Ήρθε η ώρα να δούμε και τα Σευρώπας, κύριε Τρέγια μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα. Πρεμιέρα σήμερα στην εκπομπή μας. Παρέα με τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Μετά την τηλεοπτική μας συνέβρεση για μια πενταετία κοντά Ζάχου. Νομίζω για περισσότερο πρέπει να ναι, εντάξει. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Μετά από αρκετά χρόνια, καμιά 9. 8-9 χρόνια, τόσο, ναι, τόσο. Βρισκόμαστε. Παραπάνω. Το 9 ήταν. Έμελε η μοίρα να υπάρξει η συνέβρεσή μας και ραδιοφωνικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο FM. Να καλωσορίσω στην οικογένεια του Λίμπερο τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Ζάχο, μπες και εσύ στη φάση. Στη μεγάλη αθλητική παρέα που έχει δημιουργήσει το Λίμπερο εδώ και αρκετά χρόνια. Να πω ότι. Καλώς όρισες. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ. Και θα είναι βρήκα. Η μόνη καλή κουβέντα που ακούσα από εντάξει, μένα. Πούμε, να ξέρεις, από, εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα το γνωστό, ας πούμε. Την πήρα. Ήρθα προετοιμασμένος όπως βλέπεις. Και εγώ. Ήρθα κράνος, παλάσκες όλα. Και εγώ κάνω προπόνηση από την Παρασκευή, ειλικρινά σε μιλάω. Έχεις βάλει κανένα φίλο να κάνει τον Αριανό για την παράθεση, γιατί εγώ το έκανα αυτό. Έβαλα δύο τις έκανα τους παοξίδες και είχαμε τέτοιο. Εγώ το έκανα χωρίς να το γνωρίζω. Ορίζουν οι παοξίδες το Σαββατοκύριακο στις πρώτες πτήσεις. Και μου λέει: Έχω τον κολτό μου που μου λέει: σε κάνω προπόνηση για τον Τρέγια, μου λέει. Έτσι μου λέγε. Ο Στέλιος ο Παντωνίου την πήρε χαμπάρι μόνο, γιατί το παλικάρι τον ναι, είχα. Ναι, το Στέλιο τον ξέρω, μιλάμε. Πολύ καλό. Τον είχα ένα χρόνο εδώ στην εκπομπή και με γνώρισε, με κατάλαβε. Πήρε γραμμή τι γινόταν το Σαββατοκύριακο τη εκπομπή. Με λέει: Προπόνηση κάνει, με λέει κουφάλα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πρέπει να κάνω προπόνηση. Πρέπει γιατί θα έχουμε ομοιρικές μάχες. Δεν είναι και εύκολο αντίπαλο, λέω ραδιοφωνικά τώρα ο Ζάχο. Εντάξει, γνωστές οι κόντρες μας λέω από την τηλεόραση, διαφορετικό το ραδιόφωνο. Αλλά. Καλά που δεν υπάρχει κάμερα εδώ. Θα βάλουμε. Ξέρετε, υπάρχει λαϊκή απέτηση για να μπει κάμερα. Λοιπόν. Αυτό που είχαμε στην τηλεόραση δεν πρόκειται να χαθεί εδώ, ίσως να είναι και σε μεγαλύτερο βαθμό. Πάντα όμως, τώρα αυτά είναι βέβαια υποθετικά και λόγια, αλλά πρέπει να τα πούμε, πάντα μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια. Εντάξει, εμείς αυτό που θέλουμε. Είναι να περάσουμε την οποιαδήποτε οπαδική αντιπαράθεση έχουμε σε γενικότητα, όχι μόνο ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ, θα μιλάμε και για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Ηρακλή, ΑΕΚ, Χάρτινγκ, ξέρω εγώ κτλ. Ποικίλη ύλη στο πυρηνικό. Να έχουμε την καζουρίτσα μας, αλλά πάντα με όριο, έτσι πάντα να υπάρχει ένα στόπ. Θα πω και εγώ δύο λόγια εις αυτό, γιατί κάποιοι περιμένουν κάποια πράγματα τα οποία φυσικά δεν πρόκειται να γίνουν. Να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω. Νιώθω ένα μικρό τράκ να πω την αλήθεια. Και δεν δηλαδή, λογικό πρώτη είναι. Μέρα σε ένα καινούριο ραδιόφωνο και θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ που με υποδέχτηκαν πραγματικά, λες και με ξέρανε χρόνια, σαν να ήμασταν χρόνια φίλοι. Νιώθω άνετα, αλλά παρόλα αυτά, πρώτη μέρα σε ένα ραδιόφωνο το οποίο είμαι πρώτη φορά. Υπάρχει ένα σχετικό τράκ, νομίζω θα το ξεπεράσω τις επόμενες πρώτες εκπομπές. Υγεία να έχουμε. Λίγο, το ραδιόφωνο είναι Α εθνικής εδώ πέρα. Ναι. Δεν είναι Β κατηγορίας και Γ κατηγορίας. Αρχίζεις επιθετικά. Αρχίζεις επιθετικά. Λέω πάω, ξέρεις, το Λίμπερο είναι σε ένα από τα τρία μεγαλύτερα ραδιόφωνα της Βορείου Ελλάδος και γενικά της Ελλάδος. Και με αυτή την εκπομπή θα ανέβει και σε υψηλότερες. Γι' αυτό ήρθε και ο Prime Time για να δώσω έτσι και. Old school λοιπόν, ράδιο Μαρμίτα εδώ στην τροφιά. Παρέτσα θα είμαστε για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε αυτή την εβδομάδα 8-10. 8-10, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, αυτό θα είναι fix, να το φιξάρετε στο μυαλό σας. Από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10 κανονικά την ώρα που θα μας. Πολύ ωραία. Που θα είμαστε όλοι και αυτή τη εβδομάδα. Να δώσουμε, γιατί τα ζητάνε, τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Ήθελα να πω κάτι. Αυτό, γιατί πραγματικά κάποιοι περιμένουν, το είπες και εσύ προηγουμένως. Σε μια αποστροφή του λόγου σου, ότι κάποιοι περιμένουν εδώ μπουνιές, κλωτσιές. Εντάξει, το φυσιολογικό. Ναι, εντάξει. Να πούμε ότι φυσικά θα υπάρχει αντιπαρέθεση όπως λες εσύ, αλλά και ο Τάσος
Και εγώ πιστεύω ότι η αντιπαράθεση μας και στην τηλεόραση, επί το πλείστον κατά 99,9% ήταν με επιχειρήματα, είναι αντιπαράθεση λόγου. Και πάνω εκεί θα στηριχτεί η αντιπαράθεση. Φυσικά θα υπάρχουν και οι ατάκες. Ήδη 2-3 τις ακούσατε. Δεν πιστεύω να ξεχάσετε την ατάκα σου το καρτούν. Όχι, βέβαια. Γιατί εγώ το, εσύ έλεγες καρτούν, εγώ έλεγα άτιτλοι τέλο πάντων. Αυτά είναι και light. Κοιτάξτε λίγο. Και πιο, και πιο χοντρά θα υπάρχουν από αυτά, αλλά μέχρι ένα όριο. Θα φροντίσουμε στις επόμενες ημέρες να εξασφαλίσουμε εδώ και με τον Βασίλη, ναι, και με μεταξύ μας κάποιες όμορφες ατάκες από παλιές τηλεοπτικές εκπομπές, τα οποία θα παίζουν κατά διάρκεια της εκπομπής. Κάποια στιγμή, okay. Έτσι. Για να, έτσι για να... Σιγά σιγά μέχρι να μπούμε και στο, για και στο ρελαντί της εκπομπής. Για να μαθαίνουν και οι νέοι, αλλά θυμούνται και οι παλιότεροι. Έτσι και αλλιώς, έτσι και αλλιώς θα μας βοηθήσει και αυτό η διακοπή που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, την Κυριακή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα, αλλά όταν επιστρέφει ο Άρης μετά από 4 χρόνια απουσίας από την πρώτη εθνική, ναι, όταν ο ΠΑΟΚ έχει αποκλείσει ένα ολόκληρο όμιλο Champions League. Ναι. Εκτός από ένα, το τελευταίο μάτς με την Μπενφίκα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε. Ναι, είστε πραγματικά παίζετε Champions League παρά ένα μάτς. Λέω και ο Λουτσέσκου. Ναι, μπράβο. Ένα μάτς. Ναι, μπράβο. Ωραία, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ώρες εκπομπών που θα μπορούσαμε εμείς οι δύο να συζητήσουμε. Υπάρχει υλικό. Υλικό υπάρχει και νομίζω, όπως είπα και προηγουμένως, και οι δύο είμαστε καλοί σε αυτό. Αυτό φυσικά θα το κρίνει και ο κόσμος. Δηλαδή αφιβάλλεις ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε όμιλο Champions League. Ο περσινός όμιλος ήταν Manchester United, ήταν Σπάρτακ Μόσχας, ήταν Βασιλεία. Ναι, ήταν και Μπενφίκα. Ναι. Καλά, η Βασιλεία να παίξει και από όλο λέμε σου, βέβαια δεν πειράζει. Μετά τον ΠΑΟΚ. Σου λέω ποιο ήταν ο περσινός όμιλος του Champions League. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Μπορεί να το πει αυτό. Είπα, ίσω το Champions League παρά ένα μάτσο, παιδί μου. Μετά το χάρτινο πρωτάθλημα που έκανε δώρο ο Κομίνης. Ο Κομίνης με τον Αρετόπουλο που πήραν τα πρωταθλήματα στα δικαστήρια κτλ. Έτσι, φρόντισαν η ΑΕΚ να παίξει την είσοδό του, την είσοδό της, να παίξουμε με εύκολους και εσύ με τους δύσκολους. Τους ομίλους του Champions League. Εντάξει. Με κάποια ομάδα η οποία λέγεται Vindi. Ήταν τυχαίρι, είπαμε. Ας έβγαινε σύμπρο. Μου θυμίζει σαν του Ιτσάδικο έξω από υπορικό κέντρο η ομάδα Vindi. Είναι η Βιντεόντων η παλιά τώρα. Η Βιντεόντων η οποία έχει παίξει και τελικό κυπέλλου UEFA. Σοβαρά. Στα παλαιότερα χρόνια. Ναι. Και εδώ και ο Ηρακλής έχει παίξει. Θα μας το έλεγε ο Γιώργος. Ο Ηρακλής έχει και. Όμως ήμουν σε αυτό το μάτσο μέσα. Τελικό του Βαλκανικού ήμουν αμέσως καυτά ο πιτσιρικά μου. Μην μπερδεύεστε με το διαβαλκανικό ή καινούργιο. Το διαβαλκανικό δεν υπήρχε τότε. Υπήρχε το βαλκανικό κύπελο μου. Χολή στάζει. Για να τα λέμε όλα. Χολή στάζει. Λοιπόν, να πούμε. Θα πούμε φυσικά κάποια πράγματα. Θα βγάλουμε και γραμμές σήμερα λίγο αργότερα. Συνήθως πώς θα βγάζουμε γραμμές, τι ώρα θα βγάζουμε γραμμές. Κοίταξε δηλαδή. Λίγο. Μπορούμε, αυτό εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή και ανάλογα βέβαια την επικαιρότητα. Ανάλογα για την επικαιρότητα και τα μάτς φυσικά. Σωστά. Νομίζω ότι γύρω στην μισή ώρα με 3/4 ναι, ότι μπορούμε να καλύψουμε τα θέματά μας, αυτά που έχουμε να πούμε ναι, σε καθημερινή βάση. Από εκεί και μετά ή στο μισάωρο ή στη μία ώρα θα δούμε πώς θα πάει. Θα κάπου ενδιάμεσα. Θα δίνουμε ενδιάμεσα και το λόγο ανάλογα, όπως είπες και εσύ, και την επικαιρότητα και φίλους, το τι πράγμα και για ποια πράγματα θέλουμε να μιλήσουμε εκτός φυσικά την ομάδα που υποστήριζε εσύ και εγώ. Τώρα λοιπόν, στα ίσια να σε ρωτήσω κάνω μια ερώτηση. Μ' αρέσουν αυτά στην αρχή. Και θέλω να δώσω κάτι χαιρετισμό να σου πω. Ναι, δώσε, έχω δώσε, έχω και φαν θαυμαστριών. Τι να κάνω, πω και εδώ πέρα. Ερώτηση να ξέρει. Α, μου ρωτάει ένα φίλο κατά είναι στον τοίχο μου. Μου λέει, αυτό είναι Λίβερπουλ. Μου λέει ο Τάσο μου λέει από Αγγλία τι είναι. Από Αγγλία. Από Αγγλία. Τι υποστηρίζει πριν, γιατί αυτό είναι Λίβερπουλ, εγώ είμαι Μάντσεστερ, α πούμε. Ναι. Ναι, και έχουμε έτσι μια αντιπαράθεση. Λίβερπουλ. 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 Όχι, ρε. Λίβερπουλ είμαι. Λίβερπουλ είμαι και εδώ, ρε. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, 30 χρόνια είσαι να δει πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Εντάξει, Σαλάχ. Είχε χθε φίλε έναν. Και ήταν πολύ καλό παίκτη. Τώρα από το ένα στο άλλο πεταγόμαστε. Ναι. Η Λάρισα έβαλε έναν γύρω στο αλλαγή στο 75, νομίζω. Ίδιος ο Σαλάχ αν το δεις. Και καλός παίκτης, έκανε και τις δύο φάσεις που κάνανε, τις έκανε αυτό. Πώς το έχασε εκείνο ο Βαψωμαλιάς, ρε φίλε. Ποιος ο Βαψωμαλιάς. Βλέπαμε το μάτσα, βλέπαμε σε δύο θόρες. Κάτσε ένα λεπτό, εσύ την ίδια ώρα παίζω πόκ τον Άρη, έβλεπες. Βλέπαμε, σου λέω στο προπό, σε δύο θόρες το μάτς. Κατάλαβα. Έτσι. Στο ένα κοντέψαμε. Ήξερε ότι ο Πάουκ θα βάλει γκολ. Και έβλεπε τον Άρη βασικά. Εντάξει. Όχι. Ξαφνικά βλέπω κλέβει την μπάλα, ακούω του άλλου τώρα. Εγώ δεν έβλεπα. Αμάν. Βλέπω ένα σουμαλιά εκεί και χτυπάει την μπάλα. Όχι, να σου πω, γιατί εγώ ήμουν ακριβώς από πίσω. Είναι πολύ out. Απλά η λήψη της γωνίας σου φαίνεται ότι είναι. Η μπάλα είναι πολύ out. Η μπάλα είναι out, είναι βλαχοκαμπόες ο Βατσουμαλιάς που δεν τη πάει έξω. Φίλε, άμα τη πάσει έξω είναι γκολ. Μία φάση έκαναν μέχρι να φάνε τα γκολ. Ναι. Δηλαδή με μία φάση να βάλουν και γκολ χάσαμε 3-4-5 εμείς. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να δώσω κάποια χαιρετισμό στην αρχή και μετά πει αυτό που θέλει. Γιατί έχω τη συνάδελφό μου την Χρύσα, η οποία γιορτάζει το κοριτσάκι τη, 2 χρονών κοριτσάκι, και μου είπε Ζάχο, θα σε ακούσω και θέλω να στείλει τα χρόνια πολλά. Χρύσα μου, να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου, την Αναστασία, και να τη δει όπως αγαπάς. Όπως φυσικά θέλω να δώσω και στην
ξέρεις, υπάρχει μεγάλο εύρος θαυμαστριών. Εσύ τρέχει, δεν έχεις fan club θαυμάστριες. Χρόνια πολλά να την ευχηθούμε. Τη Χρύσα την είπαμε, έτσι. Χρύσα είναι η μαμά. Αναστασία η κόρη, 2 χρονών. Συνάδελφος είναι στην εταιρεία που δουλεύω τώρα τα πρωινά. Χρόνια πολλά στην Χρύσα και στην Αναστασία. Εσύ είσαι τη μαμά, κατευθείαν στη μαμά. Εντάξει, φίλε, ξέρω τι σημαίνει. Εσύ ξέρει από κορούλε, τρεις κόρες. Κατάλαβες. Οπότε δεν μπορεί να έχω fan club. Δεν μιλά για fan. Κάποτε είχαμε. Πέφτει παντοφλέσον. Παντοφλέσον δεν υπάρχει. Βλέπω μία έτσι στο αριστερό μάγουλο, μία ένα ίχνο παντόφλα. Με μπερδεύει τον Μπουγάτσα. Παντοφλέσον και τρέγκα δεν υπάρχει συνωνυμία τέτοια να ξέρει. Και... όμορφα και ωραία, τα ξέρεις από πρώτο χέρι. Στα μάστριές μου θέλω να στείλω χαιρετίσματα πάρα πολλά στην Νικολέτα τη Χορμόβα. Και αυτά, αυτά φίλτατε, η Νικολέτα είναι πολύ καλή θαυμάστρια και πρέπει να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Δεν είπα εγώ τουλάχιστον ξανθό πλασματάκι, έτσι, δεν το είπα αυτό. Δεν το ξανθό πλασματάκι ρε φίλε, αυτό έχει μείνει τεράστια τάκα. Ο Μπουγάτσας, κάτσε να δει. Ναι. Ποιες μου λέει κανένα τζινάκι να σου φύγει το τρακ. Ναι. Χάπια παίρνω, Μπουγάτσα. Χάπια παίρνω. Έχουμε παλινδρόμηση. Χάπια παίρνω. Εντάξει, εσύ ένα λάθος έκανα, ρε Σιφώτη. Αντί για ντι έβαλα μπίνα από. Μην μας μαλώνετε. Εντάξει. Okay. Στην ανάρτηση που έκανα, ρε, επειδή βιαζόμουν έξω, μου είχε πιάσει και η βιντεότερ μου λέει εδώ ένας φίλος από τη Δανία που μας ακούει, Αριανός φίλος φυσικά. Η βιντεότερ έχει πάει και ο Μίλος Τσουλούρε, μου λέει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έχει πάει και φίλος. Για τελικό κυπέλλου ΕΦΑ το νομίζω το ξέρω, αλλά για, για Τσουλού. Και μου λέει αυτό είναι το σήμα της εκπομπής Gay Pride το κάνατε. Όχι, ρε, εντάξει. Ωραία, αυτό το τραγουδί. Ναι, το, ναι. Όχι, ρε, εσύ, εντάξει. Relax, relax. Θα φέρουμε και τραγουδάκια. Υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά. Λοιπόν, πες το γλυκό κιτρινό μαύρο μελισσούλι να μη συζυχίζει εκεί. Α, εδώ είδα σου φίλο. Και πολλά χαιρετίσματα. Ακούγεστε, λέει πολύ καλή, λέει η φίλη μας η Ελένη. Να τη φίλη Ελένη. Ναι. Θα μάστρια Ελένη. Ναι, γλυκός κιτρινό μαύρο μελισσούλι. Εγώ. Ναι, με έχει δει από κοντά, προφανώς όχι. Σε έχει δει νομίζω. Ναι. Ξέρω εγώ για να σου λέει έτσι. Η Αθήνα είναι εδώ και σας ακούει. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Φίλος δημοσιογράφος είναι το παιδί από Αθήνα. Α, χαιρετίζουμε και στον. Και είναι και πανιόνιος, δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Παίζατε χθες. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε για τα μηνύματά σας. FM κενό. FM, πληκτρολογείτε, αφήντε ένα κενό. Γράφετε το σχόλιο σας. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Και το στέλνετε στο 54526 για να διαβάσουμε το μηνύματά σας και να το σχολιάσουμε. Και στο φίλο μου. Όχι, σε διέκοψα. Εντάξει, όλα καλά. Και στο φίλο μου στη Νέα Υόρκη, τον Τζίμι. Mm-hmm. Παλιός και καλός φίλος και πραγματικά. Όπου είμαστε, μας ακολουθεί. Ωραία. Και στο Τζίμι χαιρετίσματα, καραμπατζανάκι, έχεις τίποτα να στείλουμε. Εντάξει, χαμός γίνεται τώρα εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια, δεν προλαβαίνω όλα. Ωραία. Και, στη φίλη μου την Γρηγορία, καλή επιτυχία. Αυτή πρέπει να την είδα. Με πέτυχε έχεις... την ώρα που έτρωγα το τρίτο γκολ. Την παρεξήγησε. Την παρεξήγησε. Μου λέει, με έπιασε από τα μούτρα, μου λέει ο Τάσος. Ψέματα λέει. Ούτε καν με λέει πώ πάει. Εγώ σου λέω τι μου λείπει. Πέρασε με την παρέα τη η κοπέλα. Ναι. Προφανώς με αναγνώρισε. Ήμουν εγώ στο Ρετζίκι γιατί είχα τσατιστεί με έναν, ξέρω εγώ, κύπρα κάποιο. Την έκανα. Και μου λέει, ω κύριε Τρέγια, πώς το βλέπετε, πώς πάει το μάτς. Εκεί την έχω φάει το τρίτο γκολ. Τι λέω, πώς να πάει, ρε κοπελιά, δεν βλέπεις πώς να πάει. Όχι, το είπες λίγο περίεργα. Περίμενες, λέω, να πούμε να γίνει αυτό, λέω, για να μου την πει. Εντάξει, μπορεί να σου έλεγε στο 1-0, ρε φίλε. Δεν παρεξηγήθηκα, ρε φίλε, γιατί να παρεξηγήθηκα την κοπέλα. Και μου λέει, γιατί μου το πορεία, λέει, με τον. Αυτό σας, με τον Νίκο, τον Μπουγάτσα που να ξέρει. Ναι, με τον Νίκο, λέει, φίλοι και τα αυτά, ξέρω εγώ, ναι. Με έπιασε από τα μούτρα, λέει ο Τάσος, και παρεξηγήθηκε. Δεν σε έχει πιάσει από τα μούτρα κανένα, μου φαίνεται, για να καταλάβει πώς είναι. Γι' αυτό. Κατάλαβε. Χαϊδεμένη έχει ο δικό σου. Κατάλαβε. Ναι, γίνεται. Δεν προλαβαίνω για τα. Τέλειωσε τα χαιρετίσματα. Γίνεται πανικό εδώ πέρα και το φίλο μου τον Χρήστο τον Καραμάνο στην Γερμανία. Να του Ολυμπιακό ο Χρήστο. Θα σα πούμε χαιρετίσματα και τι επόμενε μέρε, να ξέρετε. Γιατί βλέπω εδώ ο Ντρούλικ να στέλνει χαιρετίσματα με τις 12. Ο Απόστολος, πάω ξύ, ο Απόστολος, Ζαχού, φωνάζει. Εντάξει, θα κάνουμε. Θα πούμε όλα, θα πούμε όλα. Λοιπόν, αν δεν ανέβαινε ο Άρης, θα ήσουν σήμερα εδώ, αυτή την ερώτηση. Φυσικά θα ήμουν. Γιατί. Θα ήσουν. Φυσικά. Εντάξει, ρωτάω. Ναι, ερώτηση. Φυσικά. Ξέρεις γιατί. Μα τα, άκουσε με, θα μου πεις τώρα, τα 3 προηγούμενα χρόνια έκανα ραδιόφωνο, ήμουν στο Yellow Radio. Το ότι το Yellow Radio είτε, δηλαδή δεν θα πάρει ένα σπάωξη στο Yellow Radio, εντάξει, λογικό. Αλλά έκανα ραδιόφωνο και γάμα εθνική έκανα. Όχι Β, και γάμα εθνική έκανα. Ναι, έκανε, αλλά δεν έκανε με παοξή. Έλεγε τα δικά σου. Ναι, αυτό σωστά. Θα ήταν αυτό δύσκολο σωστό. Να κάνει με παοξή Β, γάμα εθνική. Έκανα και ήσουν εκεί πέρα με τον Άρη Β εθνική, μια που το πήγαμε στη Μαρμίτα την τηλεοπτική. Μια εκπομπή, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι.
Α, παλαιότερα μιλάς. Βέβαια. Με τον Άρη στη Β' Εθνική και τον Άρη στη Β' Εθνική προτελευταίο. Από τις καλύτερες χρονιές μου τηλεοπτικά ήταν εκείνες. Πραγματικά, ναι, ρε φίλε. Του Μπουγάτσα. Τρελά γούστα. Του Μπουγάτσα. Μπουγάτσα, ρε φίλε. Θυμάμαι τον Μπουγάτσα. Είναι μορφή. Που είναι μορφή. Που ήρθε από το διπλό που κάναμε στο. Που είχαμε κάνει. Στο Δρασίβουλο. Στο Δρασίβουλο. Που βγάλατε τις μπλούζες και τις πετάξατε. Τι έλεγε. Σάχο, μεγάλη νίκη. Σάχο. Να πούμε. Θυμάμαι κάτι το γύρο του Θριάβου είχατε κάνει. Εντάξει ρε φίλε, τώρα σίγουρο. Εσεί μα κερδίσετε, κάνετε το γύρο του Θριάβου. Εσύ, να σου πω κάτι. Χθες εμένα αυτή η εικόνα που είδα στο Καπιτατζόγλιο, το οποίο μπράβο σας, μαζέψατε αρκετό κόσμο και επιτέλους η Ερακλήδη ήταν το Καπιτατζόγλιο γεμάτο. Έφυγε ο Ματζιούκη. Ναι, δεν ξέρω, δεν με πειράζει που έφυγε ο Ματζιούκη. Τώρα την αλήθεια λέω. Έτσι. Έχουν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Να πούμε το γήπεδο, πότε έχει ξαναγεμίσει. 3-5 χρόνια με την ΑΕΚ έχει ξαναγεμίσει σε ένα Ηρακλή ΑΕΚ. Είχε 20.000 κόσμο. Λες εκεί, ειδικά στη θύρα, 13 λέγεται εκείνη. Ναι. Η κάτω σειρά, εντάξει, την πάνω πάνε και οι Ηρακλήδες. Ναι. Στην κάτω σειρά τα καθισματάκια πρέπει να είδανε ποπό ανδρικό, είχαν να δουν πολλά χρόνια. Ναι. Γυναικείο μόνο βλέπαν γιατί γίνεται και στίβος εκεί πέρα. Και πιξ λάξε. Εμένα αυτή η εικόνα που είδα στο τέλος δηλαδή. Ναι, είχε πολύ, πάρα πολύ κόσμο να πούμε. Να σου πω τώρα κάτι που πήγανε και κάνανε ναι. Με τον κόσμο. Δηλαδή ρε φίλε, κερδίζεις τη Λάρισα. Ναι. Α, δεν νόμιζα. Δηλαδή κύπελο να έπαιρνες που έχεις να πάρεις από το 1970, ναι, τέτοιο πανηγυρισμό δεν θα έκανες. Δηλαδή μη μικραίνεις την ομάδα. Εγώ τον Άρη, τώρα έχω μάθει διαφορετικά. Τώρα αυτή ήρθε τώρα μια καραβιά με Ισπανούς όπως ερχόταν με τον Κόντι με τα λοιπά. Αυτό είναι έτσι, κάτι. Έκανε αυτό. Ένα καλό σύνολο ο Ερέρα. Δεν πάμε κατευθείαν, πήγαμε σαν τέτοιο σύνολο. Ένα δυναμικό σύνολο έχει κάνει ο Ερέρα. Αλλά ρε φίλε, έχει κερδίσει τη Λάμια. Αυτό είναι κάτι, άκουσε. Να ολοκληρώσω. Όχι, έχει κερδίσει τη Λάμια που μπορούσε να ήταν και ντέρμπι Β' Εθνική στο κάτω-κάτω. Ναι. Έχει κερδίσει και τη Λάρισα. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πρώτες υποψήφιες μαζί με τον Απόλλων Σμύρνης για τη Β' Εθνική. Η Λάρισα δεν είναι. Η Λαμία πιστεύω ότι είναι. Θα το δούμε. Η Λάρισα δεν είναι. Και πα τώρα στο τέλος. Δηλαδή δεν ήταν ότι πήγε εκεί 10 λεπτά. Δηλαδή άμα πάρει. Ναι, ρε φίλε. Εσύ το έκανε στο ένα κιλό, το έκανε 2,5 τόνους δεν τρέγει. Συγγνώμη, γιατί λέω κάτι το οποίο δεν έγινε. Το ξεχυλώνει. Στάσου ρε Ζάχο. Σάρεσε εσένα αυτή η εικόνα, κέρδισε τη Λάρισα και πήγε και προσκυνούσε τον κόσμο. Είναι κάτι που γελούσα, ρε φίλε. Είναι κάτι που γίνεται ειδικότερα στη Γερμανία, νομίζω. Πάνε η ομάδα στο τέλος και αυτοί οι περισσότεροι είναι ξένοι παίκτες. Και αυτό δείχνει και το δέσιμο ομάδας με κόσμο. Δεν είναι θέμα στη Γερμανία όμως πάνε δεν είναι ότι κερδίσαμε τη Λάρισα. Στη Γερμανία πάνε και τις τελευταίες αγωνιστικές όταν η ομάδα κινδυνεύει να υποβιβαστεί και πιάνουν κουβέντα με τον κόσμο. Σωστό. Σωστό. Αυτό θα για να δούμε. Πού θα είσαι, εγώ πιστεύω ότι. Θα το κάνεις. Εγώ λέω την εικόνα. Είναι ο ενθουσιασμός. Εντάξει, Λάρισα κερδίσαμε. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι εσύ το πα, καταλαβαίνω, να ρίξει φιτιλιά σου, λογικό είναι. Φίλε, είναι κάτι που έγινε και δεν μου άρεσε έγινε, να το πω. Έγινε. Δηλαδή, εσύ τη φιτιλιά την έριξε εσύ πρώτα που είπε για τη φωτοβολίδα. Ναι, μια φωτοβολίδα. Ότι είχαμε Πάσχα και τα λοιπά. Μια φωτοβολίδα. Και να πούμε ότι είναι πολύ ηλίθιο ο ανεκέφαλο αυτό που την έχει ρίξει. Μέγα βλάξ. Καλά, ότι είναι ανεκέφαλο είναι. Όταν γίνεται κάτι είναι ανεκέφαλο. Αλλά αν θα υπάρχει καμιά κύρωση, υπάρχει σε αυτό, όχι. Νομίζω ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Σοβαρά. Με χρηματικό πρόστιμο το μήνυμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σα ασκήσανε. Βεβαίω. Σα ασκήσανε. Κοίταξε, είναι η πρώτη τιμωρία ομάδο. Ο συνήθω να πούμε. Ο σύνδεστη. Τέλο πάντων, ό,τι λέει ο νόμο. Άμα λέει αυτό ο νόμο, με αυτό. Και πέρσι δηλαδή έφαγα πόσο αμείον. Έφαγα 10 αγωνιστικέ, έπαιξα στην Τούμπα άδεια Τούμπα. Με άδεια Τούμπα 10 στα 10. Και αυτό φέτος σας τα βάλε 80 ευρώ τα διαρκείας. Ποια διαρκείας έκανε. Πόσο, φθηνά δεν είναι. Πασκαλάρε. Πόσο είναι. Πού 80 ευρώ. 90 πόσο είναι. 130-140 έχει το πιο φθηνό. Ναι. Δηλαδή τι θες να πεις. Με όλα μέσα όμως. Τι με όλα μέσα. Ευρώπε, αν παίρνουν Champions League, δεν ήταν μέσα στο Champions League. Ήταν. Γιατί να μην είναι, φίλε. Εμεί δώσαμε 130. Στάσου, φίλε, έχει διαρκεία που κάνει 150 ευρώ. Έχει και διαρκεία που κάνει, να πούμε, 1000 ευρώ. Καλά, να σου έχει και διαρκεία που κάνει και 10.000 ευρώ. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Δύο βαθμίδε. Λέμε μέσο όρο, το μέσο όρο. Μπράβο. Τώρα, εσύ πώ θα δώσει 1000 ευρώ διαρκεία. Εμεί δεν μπορούμε να δώσουμε. Αυτό σου λέω. Εμεί πήραμε στο πεταλάκι, μια χαρά είναι. Εσύ επανήλθε, επέστρεψε δυναμικά. Πρώτο. Έχει κάνει πολύ δυναμική επιστροφή. Ναι. Δηλαδή εγώ, δεν το περίμενε. Αν μου λέγανε μετά από 4 χρόνια αυτό ότι θα, είναι καλή θα έκανα πρεμιέρα εκπομπή ραδιοφωνική με τον Τρούλινγκ και ο Άρης θα ήταν πρώτο με τον Μπάουκ του Ιβάν Σαββίδη, έστω και με -2 που έχω φάει, θα έλεγα άντε πάρε το 27 και τράβα στο ψυχιατρίο κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και να βγάλουμε και μετά και κόσμο. Δεν περίμενε τον Άρη, δηλαδή αυτό που είπε και γενικά δεν τον περιμένατε τον Άρη. Όχι. Έτσι. Όχι, δεν τον περίμενα. Γιατί πέρα από το καλαμπούρι, είδα ένα αξιόμαχο σύνολο. Είδα ποδοσφαιριστές οι οποίοι πιστεύουν στο ότι θα κερδίσουν. Είδα παίκτες οι οποίοι είναι παθιασμένοι. Παθιασμένοι. Και ποιότητα. Είδα μερικοί
ναι, προπονητική ικανότητα, μερικά συστηματάκια, ξέρω εγώ. Από Ερέρα. Ναι, από Ερέρα, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ σφιχτή ομάδα και νομίζω ότι ο Άρης θα είναι η χαρά του Άντερ. Ναι. Η χαρά του Άντερ, δύσκολα θα βάζουν γκολ. Λες, ε. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά τα φιλικά, σε όλα τα φιλικά και σε δύο επίσημα μάτς που έχεις δώσει, ναι, έχεις ένα γκολ νομίζω με Λάρισα που έχεις δεχτεί. Έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό το κατά πόσο θα. Κάτι λέει, όντως. Ναι. Εντάξει, κάτι λέει αυτό. Κάτι ναι, λέει. Ωραία. Να κάνουμε, Βασίλη, το πρώτο διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Περνάει λίγο γρήγορα η ώρα. Και να επιστρέψουμε. Θα πούμε πάντα πάλι δύο-τρία πραγματάκια. Κοίτα, άκουσε λίγο αυτά τα διαδικαστικά. Εγώ επειδή είμαι νέος, δηλαδή, αν μου πεις, πες μου το τηλέφωνο του Λίμπερο, δεν το ξέρω. Για να μην λέω ψέματα. Θα το πω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή, ρώτησε με, δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Θα μπω σιγά σιγά και εγώ στη φάση και στο κλίμα, έτσι όπως είναι και το μότο εδώ του σταθμού. Okay. Λίγο θα τα αναλάβεις στην αρχή εσύ αυτά τα πράγματα. Okay, okay, okay. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο break. Για τα μηνύματά σας στέλνετε FM και NO, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Γραμμές θα ανοίξουμε λίγο αργότερα, 23-10-287 και 3 οχταράκια. Είναι εύκολο. Μπίλι, break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Ζάχος Ντρούλινγκ, παρέτσα συντροφιά. Θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα, 8 με 10, με την εκπομπή Ζάχος. Να το ξαναπούμε, Ράδιο Μαρμίτα, και να πούμε φυσικά από την επόμενη εβδομάδα, θα το ξαναπούμε και θα το λέμε όλη την εβδομάδα, από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως στις 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Να πούμε, Τάσο, για τα δύο ματσάκια τουλάχιστον, τα χθεσινά. Ωραία, και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιο θες να ξεκινήσουμε? Πες εσύ για τον ΠΑΟΚ και από και εγώ για τον Άρη. Καλά, άσε να πω εγώ που είμαι και πιο μπροστά στην βαθμολογία. Να πεις. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, εντάξει, δεν έγινε. Σου πω γιατί είσαι πιο μπροστά στην βαθμολογία. Γιατί? Για το μείον 2? Όχι, για το μείον 2 να έχεις πάλι πιο μπροστά. Όχι, όχι, για μένα υπάρχει λόγος προσωπικά. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα μετά το 85, μετά το 85 και με μείον 2, ναι, με τον Άρη στην Αλφαδρική. Α, να λες. Αυτό... Επίσης θέλω να έχω συμμετοχή στους ομίλους του Champions League πάλι με τον Άρη στην Αλφαδρική. Γιατί, λέει... γιατί είστε ικανοί εσείς, ναι, να γυρνάτε και να λέτε, επειδή λείπαμε εμείς, ναι, πήρατε το πρωτάθλημα. Ναι. Επίσης είστε ικανοί να λέτε ότι πήγατε στους ομίλους του Champions League γιατί έλειπε ο Άρης. Θα σου λέει ο Μακουκούλας που μέσα λέει και μήνυμα, τι ότι λείπει ο Ηρακλής. Τι έλειπε? Λέει, Ζάχο, μέσα λέει μήνυμα. Τώρα μην κάνω πάλι με τη φωνή Μπουγάτσα. Σπάνιο είδος. Θα κάνω το Μακουκούλα με φωνή Μπουγάτσα, δεν μπορώ. Το Μακουκούλα έχει τη δική του φωνή. Κάνε τη φωνή του Μακουκούλα και θα είναι η πρώτη φορά. Ζάχο, πάλι την προπαγάνδα άρχισες. Με στέλνει μήνυμα. Ναι. Για αυτό που είπα για τη θύρα 13, λέω τα κάτω. Είναι η μόνη φορά που μίλησε ο Μακουκούλα και δεν βράχηκα. Ναι. Με ομπρέλα, ναι, είναι ιστορικό. Ναι. Έκανε τη φωνή του, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή αυτό ξεχάσαμε να το πούμε, κάποιες φορές θα προσπαθήσουμε και πιστεύω θα έρθουν και τα παιδιά και ο Μακουκούλα και ο Νίκο Μπουγάτσα. Κάποιες φορές θα προσπαθούμε να του φέρουμε. Πιστεύω θα έρθουν. Δηλαδή θα σε δώσω στο στούντιο με ομπρέλα, θα σε δηλαδή. Όχι, ένα ψηλό αδιάβροχο θα βάλω. Έχω και τη μάσκα θαλάσσης. Αδιάβροχα, μια χαρά. Με φυσιτήρα, μια χαρά θα είναι. Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, άρα. Ξεκινήσουμε να πούμε για τον πρώτο για το μάτς. Πρωτοπόρος είναι, φίλε. Για το, ναι, πρωτοπόρος είναι ο Ολυμπιακός. Να ξεκινήσει ο πρωταθλητής Αυγούστου. Ναι. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, πρώτο σύζυγο. Σεπτέμβριο έχουμε. Αύγουστο. Ναι. Αύγουστο ήσουν πρωταθλητή Αυγούστου, φίλε. Δεν ήσουν πάνω στη βαθμολογία. Ναι. Με διαφορά στα γκολ. Και Σεπτέμβριο. Μπράβο. Και υποψήφιο πρωταθλητή Σεπτεμβρίου. Τόσα χρόνια σήμερα στο πρωταθλητή. Και Οκτωβρίου μπορεί να είμαι και Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Να σε πω εγώ τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Μην είμαι Μαΐου. Πρόσεξε, μην γίνει κανένα θαύμα, λέμε. Και είμαι και Μαΐου. Εντάξει, άμα γίνει το 8ο θαύμα του κόσμου. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για το παιχνίδι, δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Τουλάχιστον έτσι όπως το είδα εγώ και πάνω σε αυτά που έγραψα και στον τοίχο μου στο Facebook. Καλός ήταν ο Άρης, βέβαια, να πω την αλήθεια, τον περίμενα καλύτερο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού με τη Λαμία. Γιατί λέει, η λογική λέει, ρε παιδί μου, ότι. Η λογική, δεν έχει λογική το ποδόσφαιρο, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είσαι καλύτερος. Καλός ήταν ο Άρης, είχε μια διάρκεια, δηλαδή στα 90 λεπτά, είχε μια διάρκεια 40-45 λεπτά που ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι. Φυσικά δεν μπορείς να είσαι 90 λεπτά και άλλη μπάλα παίζουν και η Λάρισα είναι σκληροτράχυλη, κολοπετσωμένη ομάδα και έχει και κάποιους 2-3 καλούς παίκτες. Φάνηκε αυτό όταν έγινε μετά το 2-0, όταν αναγκάστηκε να παίξει ποδόσφαιρο και ανοίχτηκε. Ο Άρης αυτό που έχει φετινή του, τουλάχιστον αυτό που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια, είναι ότι διαθέτει παίκτες και μάλιστα από το κέντρο και μπροστά πλέον έχει και πολλές εναλλακτικές λύσεις πλέον και στον πάγκο. Όταν είσαι στον Κολάσο στον πάγκο, θα είσαι στο Σιώπη, έχει Μαρτίνεθ. Πολύ Ολυμπιακού άκουσα τώρα. Σιώπη, Μαρτίνεθ και τα λοιπά. Σιώπη και ο Μαρτίνεθ, ναι, πού είναι, πού παίζουν.
Δεν παίζουν ελεύθεροι παίκτες και τους πήρε ο Άρης. Α, ναι, πού ήταν, πού ανήκαν. Στον Πανιόνιο παίζανε τα τελευταία. Στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Ανήκαν, του άφησε ελεύθερου. Και ο Άρης σου πήρε και μου φέρνει θα δώσει και κάτι. Όχι, γιατί δεν παίρνατε εσείς από άλλες ομάδες. Ναι, λέγατε, ξέρω εγώ. Εμείς δεν εντάξει. Ποδοσφαιριστές, κάτι τέτοια λέγατε. Αλλά βλέπω πολύ κόλο και βρακή με μεταγραφή. Μεταγραφή. Με την Άκη του Ολυμπιακού. Καλά, δεν φτάσαμε και στο επίπεδο να πουλήσουμε Δεκέμβριο να πουλήσουμε ποδοσφαιριστή και προπονητή, παγκόσμια πρωτοτυπία, θα το καταφέρουμε και αυτό κάποια στιγμή. Ε, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, αλλά με Μπανιώτη και Λίμπρεξ. Για το πέναλτι τη ΑΕΚ δεν είπα. Θα σου πω. Δεν είδα κανένα Αριανό να αποστάρει κάτι. Εγώ δεν προστάρω ούτε για το τέτοιο. Θα σου πω. Όλα πολύ μου αρέσουν αυτές τις. Λοιπόν, 2-3 πράγματα για να πω. Ο Άρης από τη μέση και μπροστά έχει παίκτες που με μία ενέργεια μπορούν να πάρουν το παιχνίδι όπως φάνηκε και χθες. Διαθέτει ποιότητα και ταχύτητα, κάτι το οποίο δεν τα είχε τα προηγούμενα. Τυχερό το, και τα δύο γκολ τυχερά, έτσι. Τυχερό, ποιο είναι τυχερό. Και το πρώτο και το δεύτερο. Γιατί είναι τυχερό. Γιατί το πρώτο πάει κάνει κεφάλι και το βάζει το στήθος. Δεν ήθελε κεφάλι, αυτό ήθελε. Τι ήθελε με το στήθος. Με το στήθος. Δηλαδή έχει δει εσύ. Έχω δει δικό σου παίκτη να σκοράρει με τον Ποπό. Ρε, Ζάχο, άλλο σου λέω. Ναι. Ήθελε δηλαδή, ξεστηλές, ότι ήθελε να το βάλει με το βυζί του. Ναι, με αυτό ακριβώς. Ναι, είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Όχι, ρε, τι δουλεμένο. Ναι. Αλλά και δεν, κεφαλιά πώς να κάνει εκεί. Κεφαλιά πάει να κάνει, ρε. Όχι, ρε. Πάει με το στήθος να τη βάλει. Επειδή το μαρκάνουν δύο ποδοσφαιριστές, ναι. Πάει να κάνει κεφαλιά, χάνει ισορροπία, χτυπάει μπάλα στο στήθος και μπαίνει κόλ. Έχασε ισορροπία. Εγώ λέω ότι γυρίζει το στήθος και βάζει αυτό. Αυτό θέλει να δω. Δηλαδή, ρε Ζάχο, αν του πήγαινε στη μέση από τον μπροστινό μέρος, με τι θα το έβαζε. Με το στομάχι. Με το ρηπαπά. Κάτσε καλά, Ζάχο, τώρα μην τρελαθούμε. Με το στομάχι θα το βάζε. Το στομάχι δεν θα το βάζε, γιατί εκεί που θα χτυπήσει η μπάλα. Επειδή δεν θα ήταν σε στήση ο άνθρωπος, με την μπάλα παίζει. Το δεύτερο είναι τυχερό. Θα απορροφούσε τον κραδασμό της μπάλας και θα έμενε εκεί και θα έπεφτε κάτω τραυματισμένος. Το δεύτερο είναι τυχερό, γιατί είναι από κόντρα, κάνει προβολή ο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, γκολ είναι. Ο Άρης, για να το κάνουμε έτσι, να μην πούμε πολλά για τώρα, με τη λάθο. Είσαι τυχερός που δεν έχει το 0-1 εκεί με τον Βαψουμαλιά. Εμείς δεν χάσαμε ευκαιρίες πριν το έκανα. Δεν χάσαμε. Άλλο μάτσα. Δεν έχασα. Την κοινή δεν έχασα. Ζάχο, άλλο μάτσα. Το μάτσα δύσκολο. Ζάχο. Ήρθε, θα σου πω τι έκανε χθες, γιατί μετά πήγαμε. Έχει λιζάξει. Θα πούμε και για το. Εν τω μεταξύ, φωτογραφίες και ο Τσαλτίδης στο All About Άρης. Όχι στο All About, στη σελίδα του και ο Μπουγάτσας. Ότι. Το καφτατζόγλι από την πίσω μεριά και δύο πόντους που φαίνεται ο κόσμος από το φωτεινό τον πίνακα εκεί που είναι οι κερκίδες άδειες. Εντάξει, είχες 16-17.000 κόσμο. Όχι, ρε, κάπου εκεί. Άντε 18 να είχες, ρε φίλε. Πόσο κάτσε, ρε φίλε, πόσο παίρνουν τα δύο πέταλα στη 10. Αυτό ένα άλλο μου κάνει, δεν προλαβαίνω να απαντάω. Εντάξει, δεν είναι. Δεν το κάνω. Εγώ δεν είμαι σαν το δικό σα. Αυτό είναι. Ο αυθορμητισμός είναι στο ράδιο. Δεν το λέω. Εσύ μπορείς να μου πεις το αξιοποιητή φωτοβολίδα. Μα το είπα. Μια φωτοβολίδα, λοιπόν. Για τον κόλ δεν με είπες. Θα σου πω ένα. Πέντε μέτρα δεν προλαβαίνω, δεν σε πιάνω. 35 ερωτήσεις δεν το κάνει. Πρέπει να τι απαντήσω. Ένα-ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν. Για τον κόσμο θες να σου πω. Λοιπόν. Δεν είναι και σαν το Λασιχένιο το γήπεδο το δικό σας που όταν έχει 12-13 γίνεται 24 που λέει ο μήνος. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε γήπεδο Transformers. Σωστά, γίνεται αυτό. Είχε αντικειμενικά, εγώ δεν μπορώ να μην ακουστώ ευχάριστος γιατί όλοι λένε 20-22-25 είχε 20.000 από 19-21. Εισιτήρια πώς είχε. Δεν ξέρω. Εγώ που έχω διαρκές πάντως. Δεν μου κόψαν κανένα εισιτήριο. Έδειξα το διαρκεία και μπήκα μέσα. Εντάξει, γιατί κάποιοι φίλοι με είπαν έτσι, φίλοι Αριανοί, ότι υπήρχε κάποιε περιπτώσει. Λέει, μπαίναμε δύο, τρεις. Αυτά γίνονται και στην Τούμπα. Ναι. Να πήρε προχθές ένα παοξί μου, λέει. Τουρνικέ είχε, τουρνικέ είχε. Καλά, στην Τούμπα έχει τουρνικέ. Ξέρετε τι μου λέει, στην 4 λέει προχθές στην Τούμπα, λέει. Είχε, λέει, τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες, λέει, κούτρατζίδε. Πώ γίνεται αυτό. Έτσι είπε ο φίλο τώρα, φίλο, εγώ δεν πήγα στο γήπεδο. Έτσι είπε ο φίλο. Ορθίου ορθίων. Εγώ στο πέταλο που ήμουν είχε όρθιου ορθίων. Και μετά μάλιστα άνοιξε η πόρτα. Πόσο χωράει το καφτατζόγλιο, ρε φίλε. Το 28.000. 28, δηλαδή όσο χωράει και τούμπα. Ναι. Εκεί τα δύο πέταλα, μας πούνε οι φίλοι Ηρακλειδής λίγο όταν ανοίξουν τις γραμμές. Ναι. Τα δύο πέταλα και η θύρα εκεί πέρα που είναι κάτω από το αυτό, η θύρα 10. Το σκεπαστό, ναι. Όχι σκεπαστό. Ποιο. Ο πίνακας, ο ηλεκτρονικός. Από τη μεριά, επειδή που ήταν άδειο το γήπεδο. Ναι, ήταν δύο πέταλα και, και η ευθεία, εκεί που κάνει κούρμπα το γήπεδο. Πόσο χωράει εκεί, δεν χωράει 10.000 κόσμο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θες να τσιτώσεις. Δεν θέλω να τσιτώσω. Ότι είχε κόσμο, είχε. Λίγο ραπτοπουλίζεις, εντάξει, και το καταλαβαίνω. Κάτσε με πήγε κάτι σεισμό με το κατεμόσαυρο. Αντικειμενικά σου λέω, είχε μεταξύ 19 και εγώ πιστεύω ότι είχε 20.000. Εγώ επειδή το ξέρω καλά το καφτατζόγλιο, με την καρδιά μου, δεν ξέρω τα εισιτήρια, αλλά με την καρδιά μου ειλικρινά 18.000 είχε, αλλά. Ναι. Εισιτήρια δεν ξέρω πόσο είχε. Καλά. Ήταν 14 τα εισιτήρια, 15 δεν ξέρω.
Άμα πέφτανε και με αλεξίπτωτο, δεν ξέρω, ρε Τρέγια, και μπαίναν μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λίγη σημασία έχει. Το αν είχε 18, θα δούμε και στα επόμενα μάτς. Αν είχε 16, να σου πω κάτι. Ας είχε 5.000 κάθε Κυριακή και ας κερδίζω σε κάθε μάτς. Σωστό. Σε πειράζει. Σωστό. Να σου το πω κι αλλιώς. Να σου αρέσει. Πιο πολύ θα σου αρέσει. Ας χάσω δύο φορές από τον ΠΑΟ και ας κερδίσω το άλλο 28. Σου άρεσε. Εσύ θες να χάσεις δύο φορές από τον Άρη και να πάρεις το πρωτάθλημα? Όχι. 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 Εγώ θέλω να χάσω. Εγώ θέλω να δύο φορές από τον ΠΑΟ και να πάρω το πρωτάθλημα. Και να έχει συμμετοχή ο Άρης, να μην σε άλλη κατηγορία. Θα σου πούνε Τρέγια. Ναι. Θα χάσεις δύο φορές και στην Τούμπα και στο Χαρλάμ από τον Άρη και θα πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν από το 28 νίκες, δεν γίνεται. Θα πεις όχι. Ναι, θα το σκεφτώ. Δεν θα το σκεφτείς, ναι, θα πεις. Κοίταξε τώρα. Η πρώτη σκέψη είναι ναι, αλλά υπάρχουν και παραθυράκια. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Άλλο σου λέω αυτό. Σου λέει αυτό. Ναι, ρε φίλε, θα σου δώσω χαρά και τα επόμενα χρόνια να δει ότι μόλις ανέβηκα εγώ, σε κέρδισα δύο φορές μέσα έξω. Ναι, αλλά θα σου πει το ρόλο. Ναι, αλλά και η Ρετσινιά θα μείνει. Το πρωτάθλημα δεν σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει να μην χάσει από τον Άρη. Η Ρετσινιά τη τρίτη εθνική σου φεύγει. Έτσι και εμένα δεν μου φύγει. Και τη ΣΑΕΚ δεν φεύγει η Ρετσινιά. Με τον Παναξιακό έπαιζε και την Τρίγλια Ραφίνα. Ναι, αυτά είναι στο. Κοίτα, εμείς είμαστε. Θα ζήσουμε, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ο καθένας. Οι ομάδες αυτές θα είναι στο Δίνε και θα φτάσουν χίλια χρόνια ιστορία. Εσύ ξέρεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πέσει, ας πούμε. Σε 100 χρόνια, σε 50. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πέσει. Τα δεδομένα. Δεν πέσει μάτζεστερ και τέτοια. Συγκεκριμένη στιγμή λένε ότι. Ναι, αυτό είναι Άρης, δεδομένο που λες. ΑΕΚ και Ηρακλής από τις μεγάλες ομάδες έχουν οδηγηθεί σε άλλες κατηγορίες. Ο Ηρακλής τρεις φορές, ο Άρης νομίζω τρεις φορές και η ΑΕΚ μία. Μία. Κανονικά τρεις έπρεπε να πέσει η ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει. Τα φιλαράκια, τώρα είστε λίγο φίλοι. Για να τελειώνουμε την κριτική τέλος πάντων. Αυτό που είδαμε. Ο Άρης από τη μέση και προς να το κλείνω διαθέτει ποιότητα και ταχύτητα. Αυτό του κάνει, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων κάνει. Να μπορεί κάποια τέτοια παιχνίδια με μία ενέργεια ενός παίκτη να μπορεί να ξεκλειδώνει και να τα πέρα. Δεν το είχε τα προηγούμενα. Ποιος είναι χρόνια. Το αστέρι? Έχει πολλούς καλούς ο Άρης. Έχει να σου πω. Μπροστά έχει την κίνηση. Νομίζω το ξέρει τον κίνηση και από πέρσι από τον Αντρόμπιτο. Ναι. Είναι ο Ματέο Γκαρσία που είναι διαβολάκος. Αυτός είναι βέβαια με ένα χρόνο, νομίζω με ένα χρόνο από τη Λας Πάλμας. Αυτός είναι δανεικός. Είναι ο Γκάμα, τον οποίο θα τον ήθελες και στην ομάδα. Μπρούνο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα είναι παικτάρας. Αυτός μοιάζει λίγο. Τον ήθελες και πριν δύο χρόνια αυτό. Φυσιογνωμικά μοιάζει λίγο με πρωταγωνιστή σε τουρκικό σύριαλ. Μην τα λες. Ναι, ρε φίλε, μα έτσι όπως είναι έτσι. Τουρκικό, πες άλλο τέτοιο. Πες, μη μα όλοι αυτοί οι Τούρκοι έχουν μουσια αυτά, ξέρω εγώ, έτσι επιβλητικό, ξέρω εγώ, μπουρφάντα και τέτοιο. Που είναι ο στάρο πρωταγωνιστή. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, ναι, λέω. Ας έλεγες άλλη χώρα. Δεν είπα, ρε φίλε, από Ισραήλ. Είπα τουρκικό σύριαλ. Δεν είπα κάτι κακό. Δηλαδή, τα παρεξηγούμε. Λοιπόν, και στα χάφ έχει καλού και τον αυτό ο Αλβανό ο Μπάσα είναι πολύ καλό και ποιοτικό παίκτη. Έχει καμπιονάτο. Αλβανό, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Το Λεκμπέλο έχετε να δείτε. Το άκουσα και το Βαγγέλη. Το μοιάζει και φυσιογνωμικά το μοιάζει. Το Βαγγέλη είχατε. Τον Λεκμπέλο που λες, φυσιογνωμικά το φαίνεται. Αλβανό, τον Κάτσε. Για κανέναν άλλον. Εγώ θα σου πω για τον Μπάουκ, που να θυμάμαι. Και έναν άλλο πρέπει να είχα που δεν έπαιξε πολύ. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Άντε, πες για τον Άρη. Αυτά, τα είπα. Τι να πω άλλο, ρε φίλε. Εντάξει. Ωραία, τέλος καλό, όλα καλά. 2-2 έχεις να το κάνεις. Ο εκνευριστικός ο διαιτητής. Είπα και εγώ, θα μιλήσει ο Ζάκος. Το καρτούν. Όχι, εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Και προχωράμε το επόμενο μάτσο με Λεβαδιακό. Τώρα, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Παρέβασε Γιώργο Ματσιούκη. Ναι, λέει τρεις υποβιβασμούς έχει, λέει ο Ηρακλής, αλλά η διαφορά είναι ότι έχει τρεις υποβιβασμούς στα χαρτιά. Ναι. Στο γήπεδο, λέει, που υπονοεί τον Άρη, ποτέ. Ναι, δεν θέλω τώρα. Καλή αρχή, καλή μου φίλη. Δεν το λέω. Επειδή το γνώρισα σαν φωνή, του το είπα και τον ίδιο, σαν φωνή τον ήξερα. Σαν φάτσα, στο πούμε, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Αν τον έβλεπα στον δρόμο και δεν μιλούσε, δεν τον ήξερα. Επειδή και πρώτη μέρα δεν θέλω να το στεναχωρήσω αυτό που λέει για χαρτιά, ας πούμε, και τέτοιο. Γιατί. Εντάξει, δεν θα του αρέσει αυτό που θα πω. Πες το. Τι να του πω. Πες το, δεν πειράζει, μην του αρέσει. Μαθημένος είναι. Δικαίως έπεσε ο Ηρακλής και έτσι τρεις φορές. Τι θα πει στα χαρτιά. Να πούμε ότι τη μία φορά έπεσε για υποβιβασμό. Για το κύπελο με τον Πάγο, με Παντελάκη Πρόεδρο. Με τον Πέλιο, με τον Φιλότα Πέλιο. Την άλλη φορά δεν είχε, Γιώργο μου, ασφαλιστική ενημερότητα, έκανε μεταγραφές και με αυτού σώθηκε. Τον Παναθηναϊκό γιατί δεν το έριξε για την ίδια υπόθεση όμως. Αυτό είναι άλλο. Αυτό δεν αθωώνει τον Ηρακλή. Το ότι δεν πέσαν και άλλοι, έχει δίκιο σε αυτό. Το ότι δεν πέσαν και άλλοι, δεν είναι αθώωση του Ηρακλή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και την τρίτη φορά ψηφίσαν ότι όποιο δεν έχει. Αδειοδότησα πέφτει. Το ότι δεν έπεσαν και άλλοι που έπρεπε να πέσουν, σωστό είναι αυτό. Σε αυτό μπορεί να διαμαρτύρεται ο Ηρακλής. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπεσε αδειοδότηση. Λοιπόν, για να κλείνουμε το θεματάκι με τον Άρη, συγχαρητήρια για τις δύο νίκες που έχετε κάνει με την επιστροφή σας.
Εμένα με χάνασαν λίγο οι πανηγυρισμοί που πήγατε εκεί, λες και πήρατε κανένα ποτάδιμα. Πιστεύω. Μου θύμισε δόξα κρανούλα. Γιατί και τα, αν μας κερδίσετε στην Τούμπα που θα πανηγυρίζετε και θα είναι δύσκολο να μας κερδίσετε, ναι, πιστεύω θα κάνετε το ανάλογο. Εκείνη τη μέρα θα χάσετε. Που, όχι για την Τούμπα, λες, ο Χαριλάου δεν σε. Είναι η 7η αγωνιστική νομίζω που έρχομαι. Εγώ είναι η 22η. Που έρχομαι Χαριλάου και να ξέρεις ότι ο Άρης μέχρι τότε δεν θα χάσει. Ναι. Στο, θα 7, χάσει στο 7, να το θυμάσαι αυτό, στατιστικώς τα νούμερα σπάνε. Η στατιστική είναι το νούμερο. Είναι ο αριθμό που ψεύτηκα. Ναι, είναι το νούμερο 7, ναι, σπάει στατιστική. Δηλαδή αν έχει 6 νίκες συνεχόμενες, κλατς, βαντάμ. Ναι, πάει. Βαντάμ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχετε να το κάνετε 2-2 πρεμιέρα, 16 χρόνια. Ναι, το άκουσα και εγώ. Τώρα βέβαια 4 χρόνια που σιάζατε από τη μεγάλη κατηγορία. Έτσι. 4 και παραπάνω, είχε λίγο πιο πίσω. 4. Εντάξει, οκ. Και πόσα χρόνια είστε έτοιμοι στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη, κοίτα, αυτό είναι πάλι ωραία assist που μου δίνεις. Μου αρέσουν αυτές οι assist σου. Να είσαι καλά. Προφανώς ο Στήλος δεν σε έκανε καλό τέτοιο. Αυτό είναι λάθος, αν το λέει ο Αριανός. Έχεις δίκιο. Διότι μπορεί να μην παίξεις, ρε παιδί μου, και 30 χρόνια. Τι θα πει 40 χρόνια και 50 χρόνια αίτητος. Είμαι 26 μάτσα αίτητος, Στρέγια. Εσύ στην Ευρώπη πόσα μάτσα? 92 χρόνια είμαι αίτητος. Πού είσαι? Στο Λονδίνο. Τι 92 χρόνια, άμα το λέτε έτσι, 92 χρόνια. Ευρώπη σου μιλάμε. Ευρώπη, το Λονδίνο που είναι, ρε φίλε. Ωραία, και εγώ είμαι στο Βιετνάμ, είναι στο Χονγκ Κονγκ. 92 λοιπόν, Μαδρίτης. 92 λοιπόν, ναι, είσαι. 92 λοιπόν χρόνια. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης είναι αίτητος στο Λονδίνο. Να σου θυμίσω τα μάτς. 1-1 με Ζήση Βρίζα. Ναι. Μεγάλη επική πρόκριση μέσα στο Χάιμπουρι. Με Arsenal το 97 με Άγγελο Αναστασιάδη. Ο Άγγελος Αναστασιάδης ήταν χθες στην Αθλητική. Και στο Κυριακή. White Hart Lane, για να μην μιλάς για τα αγγλικά μου, το έμαθα, έκανα πολύ προπόνηση, το είπα. Έτσι, το 12 νομίζω ήταν. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 11 ή το 12. 0-2 στο 12 είχα, ρε φίλε, στο 13ο λεπτό. Είχα την Tottenham. Την Tottenham, την είχα 0-2 στο 12. Το Λονδίνο είναι εξοχικό για τον ΠΑΟΚ. Σωστό. 92 λοιπόν χρόνια είμαι αίτητος. Αφού είπε τώρα ο προπονητής της Τσέλσι, είπε, λέει, φοβάμαι τον ΠΑΟΚ, λέει, για την πρόκριση. Καλά θα κάνει, το φοβάται. Καλά θα κάνει. Έτσι, ένα δίκιο το έχει. Κάτσε λίγο να διαβάσω τι έστειλε ο Γιώργος. Γιώργο, το διαβάζω αυτό και προχωράμε. Λοιπόν, ο κύριος Ματσιούκης λέει: με τη διαφορά του Ηρακλής, ναι, έχει 3 υποβασμούς στα χαρτιά, ποτέ στο γήπεδο. Έτσι, ναι. Η ποινή για την ενημερότητα, λέει, ήταν πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών. Όχι υποβιβασμός. Δεν τα ξέρεις καλά, λέει. Πέρσι δεν υπήρχε περασμένη. Στον κάπινη βιβασμού. Ο πρώτος, από τα θυμάμαι καλά, να μην, να ολοκληρώσω το μήνυμα. Να μην εκτίθεσαι, λέει, δεν ξέρει το ρεπορτάζ, θα το πω αύριο. Ωραία. Άλλο η καζούρα και άλλο η αλήθεια. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Ωραία. Δεν είσαι ενημερωμένος. Ωραία. Εγώ θυμάμαι ότι ο πρώτος που υπέγραψε αυτό, τη συμφωνία που κάνανε πέρσι, ότι όποιος δεν πάρει αδειοδότηση να πέσει, είναι ο Ηρακλής. Ο πρώτος που έκανε. Λοιπόν, διαταράσσεται η πάρα πολύ καλή, βλέπω, φιλική σχέση. Φιανό. Που έχουν τα δύο σωματεία τον τελευταίο καιρό. Όχι, όχι. Καμία καλή σχέση δεν έχω. Πώς? Εδώ είχαμε γλύψιμο, να πούμε, από τον Καρυπίδη. Όχι, στη όχι. Θύρα 10, ότι λόγω σεβασμού στους οπαδούς του Ηρακλή δεν θα πάρουν. Μήπως φοβήθηκε ότι δεν θα γεμίσει το γήπεδο? Ωραία. Ο Θόδωρος. Ωραία. Να απαντήσω για να δεις ότι εγώ δεν έχω. Ναι. Και χθες δεν πανηγύρισε. Ποιος? Πού το είδες? Κάμερα στο Καρυπίδη. Όχι, όταν έχασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πανηγύρισε την Τρίπολη, ναι. Ναι. Στεναχωρέθηκε που έχασε η Τρίπολη από την ΑΕΚ με πέναλτι Αβαβά. Θα τα πούμε. Γιατί λίγο φιλοκίτρινο είναι. ΑΕΚ φυσικά ήταν. Πέρα από ότι είναι δηλωμένο κόκκινο. Εγώ έχω μια έκφραση που ξέρουν αυτοί που με ακούγαν και τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι βλέπω σφυρίζω. Παρότι φυσικά δεν θέλω ο ΠΑΟΚ. Θέλω γίνεται να χάνει κάθε Κυριακή. Όπως και εσύ θέλεις και ο Άρης να χάνει κάθε Κυριακή. Αυτό είναι ο παδικός. Δεν γούσαρες 4 χρόνια τον Άρη και πού ήταν? Έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι. Μου ήρθαν πολλά. Δηλαδή, να σου πω τώρα την αλήθεια. Ναι. Προτιμώ αυτή την καζούρα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι άλλο, ρε, Τάσο. Προτιμώ άλλο αυτό το χαραμπούρι, το καβαλέ που γίνεται. Αυτό τώρα. Εσύ, να σου το πω αλλιώς. Ναι. Προτιμώ να δω ένα μάτς Άρη ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Άρη παρά να παίζω με τα χωριά του Πλατανιά. Ωραία. Με τα χωριά της Λεβαδιάς. Άκουσε. Εντάξει. Αυτό το λέει, άκουσε με τώρα. Το πάμε στο με θρασίβουλους και ακράτητους. Αυτό το λέει ο Τάσος. Πάλαιο τώρα. Εντάξει, είσαι, πόσο είσαι, 56-57 χρόνια. Άμα εγώ 58-60. Αυτό το 40, λέει ο 48. Ο Τρέγιας στο 48. Ο Τρέγιας των 20 χρονών θα έλεγε γουστάρω τον Άρη και να μείνει πάντα στη γάμα εθνική. Θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν γούσταρα. Ναι. Δεν θα ξαναγουστάρω αν πέσεις. Α, μπράβο. Αυτό είναι... απλά σου λέω αυτό ότι είναι... αποθύμησα, ρε φίλε. Δηλαδή πιο πολλές φορές έχω παίξει με την Μπενφίκα τελευταία και τον Άγιαξ παρά με τον Άρη. Ωραία, σωστό. Μα αυτό είναι γεγονός. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό δεν μπορώ να σου πω κάτι. Κατάλαβες. Αλλά λογικό είναι ο Αριανός να μην θέλει να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει καλά. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τη μέρα νύχτα. Και ό,τι βλέπω, σφυρίζω. Mm-hmm. Το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ π.χ. ήταν χειρότερο από το πέναλτι που έδωσε τον ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς. Ήταν χειρότερο. Δηλαδή το ένα ήταν 10% του ΠΑΟΚ πέναλτι και το άλλο ήταν 0%.
Για να δεις ότι ό,τι βλέπεις. Η διαφορά είναι ότι στο πέναλτι του Πρίγκεβιτς υπάρχει καθαρή ανατροπή. Γιατί τσιπάει καθαρή την μπάλα, τον ανατρέπει. Αλλά ο άλλος πέφτει ένα χιλιόμετρο πριν. Σου δείξω τη φωτογραφία. Ναι, μην μου δείξει φωτογραφία. Ναι. Έχω και το βίντεο. Λοιπόν, τσιπάει την μπάλα Πρίγκεβιτς, πάει ένα σκοράρι, τον ανατρέπει ολοκάθαρα. Τι τσιπήσε, με πυρώνει. Με το πόδι. Ναι, ναι, ολοκάθαρα. Τσιπά, ναι, πάει ένα σκοράρι και τον ανατρέπει ο Κλιάφας ο άλλος που έχει βγάλει τα αύγαλτα. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μία επαφή στο στήθος. Τραβάει το χέρι. Έτσι. Είναι από τα γνωστά, είναι από τα γνωστά μαρκαρίσματα, εντάξει, που γίνονται μέσα στην περιοχή και στη διεκδίκηση της μπάλας. Ναι. Και βλέπεις το μάνταλο να πέφτει μετά 3 δευτερόλεπτα και να κρατάει το πρόσωπό του. Εντάξει, δεν είναι πέναλτι. Αυτό τιμωρεί ο Θεσσαλονικός Παπαδόπουλος το μάνταλο εκείνη τη στιγμή με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Και όμως έδωσε πέναλτι και πήρε το τρίποντο αυτό δώρο η ΑΕΚ. Και βρίσκεται στους 6 βαθμούς. Από Θεσσαλονική αδιαιτητή, επαναλαμβάνω. Ωραία, Θεσσαλονικές είναι άλλο. Τώρα κάτι πήγα να πω που ρώτησες και το ξέχασα, ρε Τρέγια. Εντάξει, θα κάνουμε το διάλειμμα. Α, κάνουμε το διάλειμμα, ανοίξουμε τις γραμμές. Για ανοίξουμε γραμμές, είναι μία ώρα, θα δώσουμε γραμμές. Και να πεις εντάξει, το Πανιόνιο στο φιλικό εκείνο το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Σας αδείξε όντως εκείνο. Δεν είπαμε για το υπόπτη Καμπούρη, Βασίλη Καμπούρη. Ο οποίος ακυρώνει. Ο Καμπούρης ποιο, που έβαλε τις βολές. Ο υπόπτης. Αργύρης ήταν εκείνος. Αργύρης. Βασίλης Καμπούρης είναι ο υπόπτης, ο οποίος είχε δώσει. Δεν τον είδε, μωράλος αστικά. Δεν είχε δώσει το πέναλτι. Είχε δώσει φάουλ έξω από τη γραμμή, δύο μέτρα που πήρε το πέναλτι με στη Λαμία πέρσι η ΑΕΚ. Αυτός είναι. Και είναι ο υπόπτης, ο οποίος 4 μέτρα, δηλαδή το πιο εσχρό γκολ που έχει ακυρωθεί, το πιο ολοκάθαρο γκολ. Δεν είδε ο άλλος στη γραμμή προφανώς. Να σου πω κάτι. Κιλοτάκι γκόμενας να έβλεπε, στην κερκίδα και να χάζευε και να ήταν ωραίο το μύδι. Αυτό το offside θα το έβλεπε και τυφλός φιλαράκι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο γκολ. Περίμενε. Ζάχο, εγώ το πάω αλλού. Δεν είναι ανθρώπινο, δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο λάθος σε αυτό το γκολ που ακυρώνει. Θα πω κάτι βέβαια και να πάμε και στο διάλειμμα. Η αδικία είναι αδικία ακόμη και αν είναι 0-5, αν κερδίζει 5-0, είναι αδικία. Αν είναι μια λάθος απόφαση. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Δηλαδή κέρδισε ένα 0 στο 90, ήταν αυτή η φάση. Στο 88. Στο 88. Θα έσκουζες και θα έχεις δίκιο, όχι τώρα έχεις άδικο, άμα σου κάνανε 1-1 στο 91. Να απαντήσω. Ναι, άμα σου κάνανε 1-1 στο 91. Να απαντήσω. Θα έλεγες καλά, ρε φίλε, αυτό είναι αλλιώς ο αποτελέσματος. Όταν ολοκλήρωσε, θα απαντήσω. Να ολοκλήρωσε. Στο 88, λοιπόν. Ναι. Γιατί το μάτς είχε 7 λεπτά καθυστερήσεων. Για τη φωτοβολίδα. Μια φωτοβολίδα. Έληξε στο 97, Ζάχο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έδωσε 9 λεπτά. Δίκιο έχεις. 9 λεπτά που είναι πάρα όταν πολύ, έχεις δίκιο, πάρα θα πολύ, το λέμε. Πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Στον Πανιόνιο, ο οποίος υποχρεωτικά θα επιτεθεί για να ισοφαρίσει. Και λίγο έλειψε στου Μασούρα τη φάση. Δεν είδα τίποτα. Σου λέω. Και σου λέω τώρα. Γίνεται μια ψηλοευκαιρία χάσανε που μπορεί να γίνει. Πού 1-1 θα γίνει. Μπορεί να γίνει το 1-1. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται στο 1-1. Πέρα από τους 2 βαθμούς που χάνουν. Έχω γκρίνια 15 ημέρες με τη λήξη του πρωταθλήματος. Φέρνω ένα κατοσούρα στην ομάδα. Εντάξει, φέρνω διαμάχη ανάμεσα στους Φιλάδους και τα λοιπά. Πιο βασικά. Άρα τι κάνει ο αυτός. Όταν ακυρώνει ένα καθαρό γκολ 5 μέτρα. Ο Σάιτ καλυμμένος από 2 ποδοσφαιριστές. Δίνει την ευκαιρία στον Πανιόνιο να μεσοφαρίσει και να δημιουργήσει πρόβλημα. Με δόλο όμως. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Καλά, ο Πανιόνιος χωρίς να τον έχω, δεν νομίζω να πέσει. Και όταν, πολλούς... και όταν στο πρώτο ημίχρονο έχει σταματήσει πάλι τον Μπρίγκεβιτς ένα μέτρο πίσω. Ναι, και εκείνο, αυτή τη φάση είναι εντάξει, είναι offside. Λοιπόν, okay, κάντε ένα συλλαλητήριο γιατί σας αδικήσαν, κάντε ένα συλλαλητήριο στην Καμάρα. Όχι, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε συλλαλητήρια, αλλά καλό είναι να περιγράφουμε την πραγματικότητα όχι, και τα δεδομένα. Το είπα, και το offside σου είπα και το okay. Ό,τι βλέπω σφυρίζω, παρότι επαναλαμβάνω για να κλείσουμε με αυτό. Φυσικά δεν θέλω να κερδίζω, πάω και εσύ δεν θέλω να κερδίζω Άρης, δεν μπορώ να κάνω τη μέρα νύχτα. Εντάξει, κακός που δεν κατεβήκατε στο Λευκοπύργο. Ο Κατινιέρης περιμένει από το Καφτατζόγλιο ακόμα τον τελικό. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οχτάρια. Μόλις επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οχτάρια για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με το ράδιο Μαρμίτα Old School. Λοιπόν, το φιλαράκι μου ο Δημήτρης ο Θεοδωρού, που σου λέω είναι δημοσιογράφος από την Αθήνα του Παλικάρι και είναι Πανιόνιος, πολύ καλό παλικάρι. Και σωστό και στι Κρίστο είναι Πανιόνιο. Χαιρετίσματα, δεν ρωτάει. Ναι, εντάξει, μα κράζουν. Τα παιδιά στα επιτροπικά οφείλουν. Εντάξει, λένε, πρώτη μέρα σου δούμε και 5 χαιρετίσματα. Σε όλη την δεν είμαι για και μπουγάτσα, ξαναδώ πλασματάκι. Λέει, σε ρωτάει, ρώτησε τον Τάσο αν ήταν καλό ο Πανιόνιο χθε. Πανιόνιο ήταν πάρα πολύ καλό. Ήμουν στο γήπεδο, λέει. Ιδίω στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 20 λεπτό, μέχρι να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ. Κινδύνευσε αρκετέ φορέ από μια ομάδα η οποία ήταν πιο φρέσκια. Πιο γρήγορη, πιο ταχύτατη, με μεγαλύτερο πάθος και πειθό για την νίκη, το πρώτο 20 λεπτό. Μέχρι να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ.
Από εκεί και μετά, όταν ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ, πήρε την κατοχή μπάλας. Έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Κινδύνευσε πάλι σε κάποιες φάσεις. Το πρώτο από ό,τι είδα, κάτι φάσεις. Κινδύνευσε πάλι σε κάποιες φάσεις, κάποια σουτ. Ο Πασχαλάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Έβαλε τον γκολ ο Ελκαντουρί, εκεί που πίεζε ο ΠΑΟΚ για να κάνει τον γκολ, για να πάρει τους τρεις πόντους. Θα γινόταν και το 2-0 αν δεν ακύρωνα το πιο πεντακάθαρο γκολ που έχει μπει ποτέ στην πρώτη εθνική. Και θα τελείωνε το μάτς εκεί. Αλλά ο Πανιώνιος ήταν αρκετά καλός, ιδίως επαναλαμβάνω στο πρώτο 20 λεπτό. Και στάθηκε πάρα πολύ μαχητικός, πάρα πολύ αποτελεσματικός, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με τους δύο μαύρους, τον Κεϊτά και τον άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και ενώργη είναι αυτή, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα. Οι οποίοι πραγματικά είναι ταχύτατοι και θα δημιουργήσουν πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες υπέρ του Πανιωνίου. Μου στέλνουμε ακουκούλας ότι ο Παναθηναϊκός μόλις πήρε το Μακέντα. Αυτός που έπαιζε στη Μάντσεστερ, τον ήθελε και ο Άρης το καλοκαίρι. Δεν Μακέτα, εγώ ήξερα. Τον ήθελε, ενδιαφέρθηκε. Γράφανε ότι ενδιαφέρθηκε και ο Άρης. Μάρκα Κομπρεσέρ, ξέρω. Μακέντα. Ναι, Μακέτα. Μακέντα. Πώς λέμε, Κέντα. Ναι. Με ένα μάμπο. Και αυτός τώρα τι είδε στον Παναθηναϊκό, να παίξει με τα 17 και τα 18 για να γίνει καλό. Εγώ λοιπόν, τον Παναθηναϊκό τον είχα να πω την αλήθεια για. Για Φούντογκλου, αλλά θα σωθεί και άνετα. Στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά από τα επιτροπικά οφίτσια, οι οποίοι ό,τι ατάκα έχουμε πει γίνεται... έχουν κάνει κοινοποίηση. Τους παρακολουθώ εδώ λίγο στο διάλειμμα, έχω σκάσει τα γέλια εδώ με το, έτσι. Με το Ζάχο. Να είστε καλά, παλικάρια. Πάμε να ανοίξουμε, έχουμε. Πουλάμε τίποτα. 23-10. Δίνουμε γραμμούλες. 23-10. Εντάξει, δεν θα πάρουν και πολύ. Πρώτη εκπομπή τώρα, μέχρι να την πάρουν χαμπάρι. Έτσι, και δεν πάρει κόσμος, να ξέρεις. Ναι. Τίποτα, θα σου το πω. Δεν πειράζει, θα καθόμαστε και θα μιλάμε εμείς. 23-10, 287. Και 3 οχταράκια από το σταθερό σας, 6-9-45-287-888 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Για τους ντροπαλούλιδες και για αυτούς που κρυφακούν την εκπομπή, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Έχουμε μηνυματάκια, τα διαβάζεις εσύ, τα βλέπεις εδώ. Άμα έρθει κανένα μήνυμα, το διαβάσω. Άμα έρθει. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Σε φταί μας κάνεις, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου και σένα. Να σε καλά. Καλά, σε ευχαριστούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Τι φωνή είναι αυτή? Δεν με γνωρίσατε, κύριε Τάσο μας. Πού να σε γνωρίσω, φίλε. Είσαι κανένα ξαθό πλασματάκι. Δεν το ξέρεις, πού να το γνωρίζω. Δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Άμα δεν γνωριζόμαστε, πώς να σε γνωρίζω, ρε φίλε. Εσύ. Εγώ πάντως, να ξέρεις, στηρίζω Ζάχο που σου είπε 58 χρονών. Να ξέρεις, από τώρα. Καλά κάνεις, φιλαράκι. Καλά κάνεις, άμα με ζήσεις και. Εντάξει, ήμουν λίγο άδικος, 56. Αν έρθεις από κοντά και με ζήσεις, θα αλλάξει. Καλά τον είπες, καλά τον είπες. Γιατί ένα άλλο παλικάρι το λέγει 35 χρονών, να πούμε. Το. Κάτι τυφλό ήταν, ποιος είναι. Ναι, το στελάκι. Α, ο Στέλιος. Ναι. Χρήστος είσαι. Όχι, ο Στέλιος είμαι. Άσε λίγο, ρε. Άσε λίγο. Τον έχω κάνει μία φορά, τον έχω γλεντήσει. Τον έχω αφήσει να κάνει εκπομπή. Τον έχω αφήσει να κάνει εκπομπή. Και τον παίρνω τηλέφωνο. Γιατί μας έπαιρνε ένας και μας έλεγε: πέντε μου, ότι είναι τη δεκάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ρε. Ναι. Και συνέχεια. Μια μέρα κάνει ο Στελάκης ένα Σαββατοκύριακο εκπομπή. Τον παίρνω εγώ με λίγο διαφορετική φωνή. Και το λέω: ρε, πάω κάρχη. Τον κάνω μία. Κλείστον, Βασίλη, κλείστον. Ναι. Ναι, πες μας τη δεκάδα του ΠΑΟΚ. Κλείστον, Βασίλη, κλείστον. Και την έχει φάει. Την έχει φάει ο Στελάκης, α πούμε. Κατάλαβες. Και μου την είχε τώρα στη μέρινα μου. Καλά σου έκανε. Στέλιος Παπαντονίου, τι κάνεις, Στελάκη μου? Καλά, εμένα σας ακούω και σας απολαμβάνω στον αέρα του Λίπερα 107,4. Να σε καλά, Στέλιο. Είσαι ωραίος. Να σε καλά, πάλι καλά. Ζάχο, μου έδωσες πολύ ωραία πάσα, να ξέρεις. Αυτό για την ηλικία, Ναι, φίλε. Άκουσα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Το καλό είναι ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική άποψη όμως, ότι τον βλέπουν και πιο νεαρό και από ό,τι λέει. Πιο νεαρό και από την ηλικία του. Καλά, αυτό το λένε και για μένα, βέβαια. Ναι. Να το λέμε. Επίσης, να πούμε ότι ο Ζάχος κυκλοφορεί πολύ στη σχολή τυφλών σε εκείνη την περιοχή. Τι λες, βρε, με έδωσα με χέρια, τι λες. Κατάλαβε. Ο Τρέγιας, τέλος πάντων. Πάντως, και αυτό το οποίο λέγατε για ΠΑΟΚ, Άρης και τα λοιπά, νομίζω ότι εντάξει, έλειπε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γενικότερα, ο Άρης έλειψε από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί, εντάξει, όσο και να κάνουμε, είναι διαφορετικό το γόητρο, ακόμα και για τους ποδοσφαιριστές και για τις ίδιες ομάδες, ας πούμε, να κατακτήσει ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, και να κοντραριστούν αυτές οι δύο ομάδες μαζί. Σε αυτό συμφωνούμε σε αυτό. Έχει διαφορετική βαρύτητα. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι το γόητρο, που δίνει μεγαλύτερο γόητρο και στις δύο ομάδες. Εκτός από αυτό, πάντα όπως έχουμε δει και στο παρελθόν,
όποτε υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες, πάντα κάτι καλό προέκυπτε και για τους δύο. Ας πούμε, άμα πάρουμε παλιότερα, ας πούμε, το μπάσκετ, όταν, ας πούμε, ο Άρης είχε καλή ομάδα, παρέσερνε εντός εισαγωγικών και τον ΠΑΟΚ. Ήδη ο ΠΑΟΚ παρέσερνε τον Άρη για να είναι πιο ανταγωνιστικός. Ναι, αυτά... Βέβαια, αυτό Στέλιο, περιμένα, αυτό, ξέρεις, αυτά είναι λίγο στερεότυπα, λίγο λογότυπα. Ο Άρης πριν 4 χρόνια στη Β' Γ' Εθνική δεν έκανε τον ΠΑΟ κάτι ούτως να μην διεκδικεί ψηλά πράγματα, έτσι. Τι αυτά είναι και λίγο στερεότυπα. Εντάξει, να, όχι, δηλαδή σου λέω όταν είναι ένας καλός, ναι, έρνει και τον άλλον. Ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Οπότε ο Άρης ήταν. Μα αυτό τώρα πρέπει να ακολουθήσει ο Άρης. Να ακολουθήσει, ναι, την πορεία του ΠΑΟ, ο οποίος για ένα κλικ δεν έπαιξε στους ομίλους του Champions League, ναι, φέτος. Θα παίξει ο Άρης του χρόνου, δεν είναι θέμα. Εντάξει, καλά, μέχρι να παίξει του χρόνου παραγγείλτε. Στους ομίλους, λέω. Βρείτε με καλή πιτσαρία με προσφορά, ναι, γιατί μέχρι το Δεκέμβριο, ναι, θα βλέπεις αυτό... Europa League. Τι να κάνουμε. Ναι. Όπως σου είχαμε φέρει την πίτσα μισθότε, ναι, και την, ναι, πλήρωσε ο άλλος, ναι, έβγαλε 5 βρουλάκια και τα κλαίει ακόμη. Κατάλαβες. 5 πιτσαρίες έχεις χτίσει. Ναι. Για τον τέτοιο. Τόσα χρόνια. Για το... Ξέρω, ρε, το Φραγκοφωνιά. Τις δεκάρες τρύπες, ο Θουβού. 4,5 ευρώ και το μισό ευρώ περίμενε τα αρέστα. Φέρ το 50 λεπτό. Μια τραγία μου. Να είσαι καλά, Στέλιο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλή αρχή. Καλή αρχή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Δεν έχουμε. Επόμενος δεν είναι, πουλάμε δεν τρέγια. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τρέγια. Έλα, δεν πουλάμε νερό ούτε Σαχάρα, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε. Δεν πουλάμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε. Νερό Σαχάρα δεν πουλάμε. Μπορούμε τρέγια, άνετα, όμορφα και ωραία να μιλάμε εδώ εμείς οι δύο για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και για ποδόσφαιρο. Μου στέλνει. 8 ώρες. Ο Δημήτρης λέει και Κεϊτά και Καμαρά δίκαια, όπως τα είπε. Λέει, ναι, ο Καμαρά, μπράβο. Ναι, αυτή είναι και. Καμαρά δεν νομίζω να είχε πέρσει ο Πανιώνιος, παρότι δεν παρακολουθούσα να πω την αλήθεια έτσι τόσο πολύ. Ούτε τον Κεϊτά. Αυτή και οι δύο καινούργοι. Το άλλο μπροστά αριστερά δεν θυμάμαι πώς το λένε. Σε έτσι τελειώνει νομίζω. Πολύ καλό παιχτάκι, δεν το θυμάμαι. Όχι, αυτό ένα που έχουν SH που λες τον είχαν και πέρσι. Δεν, ναι, θυμάμαι. Μπράβο. Τον είχαν και πέρσι. Πώς το λένε, δεν μπορώ. Κάτι. Ένα μεγάλο SH. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ, ναι, να θυμηθώ. Άντε, ρε, Δημήτρη, βοήθησε. καλό παιχτάκι. Γενικά ο Πανιώνιος. Μιλιτούνοβιτς, κάπως έτσι. Όχι, ναι. Κάπως έτσι λέγεται. Αυτόν τον είχαν και πέρσι. Ναι. Αλλά αυτού τον Κεϊτά και Καμαρά, αυτή την αμυντικά χαφ. Μεσοεπιθετική πρέπει να είναι αυτή. Ναι. Γιατί τους είδα, ήταν. Συνήθως όταν ακούς Κεϊτά, είναι αμυντικό χαφ. Ο ένας περνάει αυτό που πήρε ο ένας περνάει 2-3 κεφάλια το Βιερίνια και τον έχει κλέψει την μπάλα 2-3 φορές το Βιερίνια. Ο Βιερίνια, ο οποίος είναι χώμα, έτσι. Μαζί με τον Μαωρίσιο. Ναι. Και ο Μαωρίσιο δεν βλέπετε. Δεν είναι αγωνιστική παρουσία αυτή. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έκανε τα καλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Σπυριδόνοβιτς. Ναι, αυτό ήταν και πέρσι. Ναι. Κανονικά Σπυριδόνοβιτς έπρεπε να λένε το Μάνταλο. Ναι, λόγω τα σπηριά του. Εντάξει. Λογικά. Λοιπόν, έκανε τα καλά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά μάτς και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος σε δύο αγωνιστικές είναι μετριότατος. Και ευτυχώς δεν έχει βαθμολογικές απώλειες έως τώρα. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα που παίζει τρίτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ, μέσω Νόφη. Στο Νόφη. Άλλο φιλικό εκεί, 2-0. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. 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 Φιλικό γιατί. Ξέρω πόσο, 8-9 δανεικούς είσαι και πόσο είσαι εκεί. 11. Δύο νομίζω. Μόνο δύο είσαι εκεί. Δελιγιανίδης και ο άλλος ο ξένος. Δελιγιανίδης, τι είναι αυτό. Ναι. Καλό ο ξένος, ποιος ξένος. Μιλόγεβιτς, πώς το λένε αυτό. Έτε Μιλόγεβος ξένος. Ναι, 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 ναι. Πώς παίξετε, ρε, για καμιά. Έχουμε, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, έχουμε. Θα μου πει την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Καλά, όταν είσαι αναγκασμένο να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένο, ναι, να κάνει πρωταθλητισμό. Άσχετα αν έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 85, κάποιοι το κλέβουν. Ναι. Πρέπει να έχει και πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ναι. Και ιδίω στον ελληνικό χώρο, ιδίω, ναι, στον ελληνικό χώρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, χρειάζεσαι τουλάχιστον δύο δεκάδες για να κερδίζει διαιτητέ. Και κοντάρια. Την έχετε διασπείρει όλε τι ομάδε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το πιο πλήρε ρόστερ που υπάρχει. Σε ομάδα, δηλαδή. Πλήρες. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω, Ολυμπιακός, δεν ξέρω του Ολυμπιακού. Όχι, όχι. Άμα δεις, Ολυμπιακός τώρα λέμε άλλο. Πιστεύω και ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει όταν κάνουμε πλάκα και όταν μιλάμε σοβαρά. Νομίζω φαίνεται και από την χρειά της φωνής. Ολυμπιακός. Καλά, δεν το λέω ότι είναι το χθεσινό μάτς, αλλά στα χαφ τώρα, αν ο Τουρέ είναι ο μισός Τουρέ που ήταν. Ο μισός. Δεν λέω, μπορεί να είναι ο Τουρέ που ήταν πριν 12 χρόνια. Και με τον Άσκο που είναι παιχταράς, μου είχε, αν θυμάσαι. Και όταν ήταν στον ΠΑΟΚ το είχα πει για τον Άτκο, ότι είναι παικταράς. Καλά, και ήταν γνωστό ότι ήρθε για 6 μήνες, έτσι. Ναι, είναι παικταράς. Στο κέντρο γίνεται πολύ ισχυρός ο Ολυμπιακός, εντάξει. Ναι, την κοιλιά του Τουρέ την είδες. Την κοιλιά? Του Τουρέ. Όχι. Ε? Όχι. Έχει κοιλιά ο Τουρέ. Ναι, λίγο πιο μικρή από του Πάγκαλου είναι. Λες, ε? Ναι. Δεν την είδα την κοιλιά. Θα βάλω φωτογραφία. Θα σε βάλω φωτογραφία. Έλα, πάμε στις γραμμές. Σε βάλω φωτογραφία. Γενικά πουλάμε νερό. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα κάποτε λέγατε για το 35χρονο Τουρέ.
ο οποίος πήγε χθες στα, στα γραφεία του Ολυμπιακού με μία, με μία κοιλιά, σαν να είναι ο ψήστης στα πιθάρια εδώ στο Ρετζίκι. Περιμένουμε. Εντάξει, όλα στο γήπεδο. Που ψήνει τα κοκορέτσια και τις γαρδούπες. Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Και μαζεύτηκαν οι γάβροι και πανηγύριζαν. Έτσι. Α, ναι, αλλά όταν ήρθε ο Μπερμπάντοφ, το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Μπερμπάντοφ είναι το μεγαλύτερο όνομα. Το μεγαλύτερο όνομα, ρε φίλε. Ποιος, ναι, μαζί με τον Αμορόζο. Δηλαδή έχει έρθει, μαζί με τον Αμορόζο. Έχουν έρθει Τζιοβάνι, έχουν έρθει. Ποιο Τζιοβάνι, φίλε, μπροστά στον Μπερμπάντοφ. Ναι, μπράβο. Ο Μπερμπάντοφ τι είναι. Μικρό όνομα είναι. Από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει. Τον απαξιώνατε και τον κράζατε και 40 χρονών και ήρθε για τα έσημα και τα. Και μεγάλο όνομα, τέλο πάντων. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει, αλλά πάμε. Πάμε στου φίλου. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα Τάσο και Ζάχο. Καλησπέρα. Χριστόφορος από Τούμπα, Παοκτσής είμαι. Γεια σου, Χριστόφορε. Καλή αρχή να ευχηθώ, αν και η επιτυχία είναι δεδομένη για μένα λόγω του ένδοξου τηλεοπτικού σας παρελθόντος. Δεν το βλέπω, φίλε, ανοίξαμε γραμμές και δεν είναι τίποτα. Δεν πουλάμε, νερό, Σαχάρα δεν πουλάμε. Τι γίνεται. Γνωρίζει ακόμα. Άντε, ναι. Θα ήθελα αρχικά να πω στον Ζάχο ότι και εγώ δεν τον περίμενα τον Άρη τόσο δυνατό. Είναι καλό, θεωρώ, για το ποδόσφαιρο εδώ και της πόλης και το ελληνικό γενικότερα. Και τώρα απλά ήθελα να πω κάτι, ότι σε δύο αγωνιστικές, ας πούμε, έβλεπα τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι και έλεγα δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην δεν πάρει το πρωτάθλημα παρά το μείον 2 με 10 βαθμούς διαφορά. Ναι. Έλεγα δεν γίνεται. Πολύ αισιόδοξο αυτό που είπες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Θα μου πεις ο καθένας στην ομάδα του έτσι τη βλέπει, αισιόδοξα, εντάξει. Ναι, εγώ πρώτη φορά είδα τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον να παίζει τόσο κυρίαρχα στην Ευρώπη. Πάντα κάτι γινόταν και γινόταν η γέλα, ας πούμε. Αυτές οι δύο αγωνιστικές μου έχουν δείξει ότι μάλλον έχεις δίκιο, γιατί παρά είμαι αισιόδοξος, όχι λόγω της εικόνας ομάδας μου, που όντως δεν είναι αυτή που πρέπει, αλλά ας πούμε ότι είναι αρχή κτλ. Αλλά λόγω εξωαγωνιστικών παραγόντων. Έχουμε δύο αγωνιστικές που έχουν γίνει σφαγιαστικές διαιτησίες, όχι μόνο ως προς τον ΠΑΟΚ, και πολλοί λένε ότι για τον Μπρίγιοβιτς κτλ. Για μένα το πέναλτι είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι μια δύσκολη φάση. Ωραία. Ναι. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ είναι σε μια έδρα που ζορίζεται, που παραδοσιακά ή χάνει ή φέρνει χ. Ωραία, κατάλαβα τι λες. Λες ότι η ΑΕΚ σε μια δύσκολη έδρα πήρε ένα μουσαντένιο πέναλτι και εσύ πήρες ένα ανάλογο πέναλτι στο γήπεδο σου, όμως σε ένα μάτς που το είχες, ας πούμε, που έλεγες ότι θα το κερδίσω και χωρίς αυτό. Βέβαια δεν το κέρδισες, γιατί μη δεν. Κατάλαβα τι λέει ο φίλος. Εννοεί ότι σε μια δύσκολη έδρα ο ένας πήρε το πέναλτι, εγώ το πήρα, σου λέει, στην Τούμπα. Και δεν με έχει δώσει πέναλτι πρώτο μήκρονο στον Ουάρντα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και μια κόκκινη στον Ιγκλέσια, στον Κόκκινο. Ούτε και δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κοκκινούλα σε εσά στον τέτοιον. Στον Χατζερίδη, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν. Χίλιες φορές αυτό το πράγμα, εγώ δεν βλέπω αν συνεχιστεί πώς θα γίνει το πρωτάθλημα να τελειώσει. Στο γήπεδο να τελειώσει. Γιατί λογικά στις δικαστικές αίθουσες κάπως θα τελειώσει. Γιατί αυτό που έγινε πέρσι ήταν μια λοιπόν, αηδία. Για μένα, άκουσε με λίγο φίλε, για μένα όταν γίνεται ένα, όπως λέει και ο Τάσος, είναι κάποια λάθη που λες ότι δεν μπορεί να μην το έχει δει. Δηλαδή αυτό τώρα τα 4 μέτρα είναι, όντως είναι, δεν γίνεται. Για κάποιες τέτοιες χοντρές, για πολύ χοντρές φάσεις, είναι πολύ απλό. Αυτό φανερώνει. Το φανερώνει ότι έχει δόλο. Όχι. Το τελειώνεις και δεν ξανασφυρίζει. Οπότε ο επόμενος. Όπως τελειώσα και τον Κομίνη. Ο επόμενος. 2-2 σφύριξε ο Κομίνη. Ο επόμενος να ξέρει. Δεν τον τελείωσα τον Κομίνη. Πού να τελειώσω τον Κομίνη, είναι φίλε. Άλλο λέω. Τα αγαπημένο παιδί του Τίγρη είναι ο Κομίνη. Άλλο λέω. Δώρο τον έκανε πρωτάθλημα. Ναι, άλλο. Ο Ζάχος λέει ότι αυτό το λάθος, το τραγικό, το λάθος δηλαδή που γίνεται, πως παραδειγματισμό, σε διαγράφουν από τους πίνακες. Δεν ξανασφυρά τέλος. Το μόνο που θα σφυράσει είναι όταν πεις καμιά ρετσίνα με την παρέα σου. Όταν γίνεται και υπέρ της ομάδας μας, να το λέμε έτσι. Ναι, πάντα. Όταν γίνεται, δηλαδή, όταν σφυρίξει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, λέμε, που δεν είναι το εξόφθαλμο, να πάει στο σπίτι. Πάντως, όταν ο Τζαβέλας με κύριο τον Καραγκιουζλίκη, πήρε το πέναλτι, όλοι στην Τούμπα φώναζαν τον Αθανασιάδη, βγάλ' το έξω. Ποιο πέναλτι λες? Ένα πέναλτι με τον Πανιόνιο ήταν, δεν θυμάμαι. Ένα πέτσινο. Με τον Τζαβέλα σου λέω, ναι, και το φώναζε όλη η Τούμπα, βγάλ' το έξω. Καλό το παλικάρι αυτό ο Τζαβέλα. Εντάξει. Και απλά τώρα δηλαδή όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και έχει 2-2 ορισμούς ο Κομίνης, ναι, η σωστή σκέψη του Ζάχου φαίνεται ότι δεν γίνεται πράξη και δεν θα γίνει πράξη. Ωραία. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Έχουμε γραμμές αρκετές.
Έγινε. Ευχαριστούμε έγινε για την επικοινωνία. Έγινε. Να σας ακούμε. Να είστε καλά. Έτσι, να είστε καλά. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Οι ντροπαλούλιδες, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54. Άμα αφήσει να το πω. FM και ενώ. Όχι, βλέπω. Σχόλιο αποστολή στο 54-526. Όχι, είναι παλιά. Παλιά είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν πουλάμε τίποτα τρία. Σταμάταρε. Μην αγχώνεσαι. Ούτε κουλούρε σε πεινασμένο που λέμε. Είσαι αγχώδη γενικώ. Είμαι αυτό. Άστον εαυτό σου ελευθερό όπω κατουρά. Καλησπέρα. Αγχώδη είμαι. Αυτό το ξέρω. Επόμενο φίλο. Πάμε. Έλα, φίλε. Πρόντο. Έλα, φίλε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Ακούτε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Παναγιώτης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καλό. Γεια σου Παναγιώτη. Φοιτητής είμαι, οπαδός της ΣΑΕ. Φίλε, θα μας πει όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Τον Ασλαμά. Ασλαμάς. Και τον Ασλαμά θα θέλουμε. Άσε ρε φίλε. Καλή αρχή να έχετε. Να είσαι καλά Παναγιώτη. Υγεία φίλε. Καλή αρχή να έχετε. Το λόγο για τον οποίο φύγαμε από το ΠΑΟΚ FM και ήρθαμε στο Λίμπερο να ακούσουμε. Γιατί είστε λόγος για να το κάνουμε αυτό. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα μόνο να κάνω και να αφήσω και τους άλλους να συνεχίσουν. Η μία είναι ότι είναι πολύ κρίμα αυτό που συνέβη στη Νέα Σμύρνη με τη φωτοβολίδα. Ναι, μεγάλη βλακεία. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στοχοποιείται ο λόγος του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν τέτοιοι οπαδοί παντού. Πρέπει να απομονωθούν και είναι κρίμα για ειδικά το γεγονός ότι δεν επιτέθηκαν σε ένα οργανωμένο μέρος του γηπέδου, αλλά πήγαν και επιτέθηκαν σε οικογένειες, σε απλούς φιλάθλους, σε μεγάλους κέντρους. Εντάξει, είναι μέγας βλάξ ανεγκέφαλος ο συγκεκριμένος που το έκανε και κανονικά έπρεπε να τον μπουζουριάσουν δίπλα. Υποτίθεται ότι όλα τα γήπεδα έχουν κάμερες. Σας τον πιάσουν και τον μπουζουριάσουν. Πρέπει να τον μπουζουριάσουν δίπλα. Αυτός δεν πρέπει να ξαναπατήσει γήπεδο. Βέβαια. Ιδίως τούμπα. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Πρέπει να βάλουν τις κάμερες να το βρουν, να το βρουν και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί εδώ αυτό αν το φας στο λαιμό, όπως είχε γίνει, είσαι και τέσσερα. Γιατί όχι μόνο στο λαιμό. Είναι αυτά που λέμε της ευθείας βολής. Τι να λέμε τώρα. Είναι να τον μπουζουλιάσω και να τον κάνω. Δεν ξέρω και τι λέει ο νόμος πάνω σε αυτό. Έτσι. Μπορεί να προκαλέσει και αναθεστικά προβλήματα. Πρόστιμο. Χρηματικό πρόστιμο. Μόνο πρόστιμο λέει. Και υπότροπος. Ναι, φίλε μου, συνέχισε, sorry. Όχι, λέω ότι και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να αποκαλέσει και αναπνευστικά προβλήματα άμα έρθει κατευθείαν προς τα πάνω. Τίποτα, είναι μία κακοπροαίρετη. Πάνω σου, φίλε, τελείωσες. Είναι μία κακοπροαίρετη δολοφονική ενέργεια και ο συγκεκριμένος κύριος. Ευθείας βολής τώρα είπαν. Δεν έχω δει ποτέ, ούτε έχω ασχοληθεί από κοντά. Ο συγκεκριμένος κύριος πρέπει να βρεθεί, πρέπει να το βρουν και να τιμωρηθεί αναλόγως. Γιατί μπορούσαμε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε τίποτα. Και η αστυνομία, θα έπρεπε να προσέχει να μην μπαίνουν τέτοια πράγματα μέσα στο ίδιο. Τέλος, καλό, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ζήτησε συγγνώμη ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τη δέχτηκε ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ Πανιώνιος. Άμα ζήτησε συγγνώμη, τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε έτσι. Το θέμα πρέπει να βρεθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο συγκεκριμένος, ο ανόητος, ο ανεγκέφαλος αυτός. Αυτό θέμα της αστυνομίας. Για πάμε στο δεύτερο. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι βάσει των κανόνων το πέναλτι που κέρδισε ο Μάνταλος είναι έγκυρο και εμένα μου φάνηκε στην αρχή ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί, προσωπική εκτίμηση, αλλά βάσει των κανόνων που υπάρχουν ήταν έγκυρο και όπως το είπαν και κάποιοι διαιτητές, καθηγητές διαιτησίας. Αυτό γενικά όμως θα ήθελα να πω και να κλείσω ότι οι παίκτες δεν πρέπει να πέσουν τόσο εύκολα. Παλιότερα ήταν πολύ σκληρότερο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και θα πρέπει έγκυρο μπορείς να μας αιτιολογήσεις γιατί το βλέπεις το πέναλτι του Μάνταλου. Ο κανονισμός τι είδες, καμιά ανατροπή, ας πούμε, γιατί ο Μάνταλος πέφτει μετά 3 δευτερόλεπτα και πιάνει το πρόσωπό του ενώ τον έχει για να κόψει στο στήθος. Πού είναι η εγκαιρότητα? Ότι άμα είναι όμο με όμο, δεν υπάρχει παράβαση. Αλλά εάν βάλεις το χέρι, ακόμα και αν δεν το χτυπήσεις, εγώ σας διαβάζω τον κανονισμό. Φίλε, ο κανονισμός το λέει αυτό, αλλά ο Μάνταλος πέφτει μετά 3 δευτερόλεπτα και πιάνει το πρόσωπό του. Παναγιώτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν τον ανέτρεψε. Είναι μια διεκδίκηση από τις εκατοντάδες διεκδικήσεις που γίνονται. Ζαλίζουμε τον κόσμο. Έτσι. Τώρα, άδικα. Ναι. Παναγιώτη. Δεν χρειάζεται. Όχι. Ξέρεις τι, είπες κάτι. Όχι, καλά, δεν έχω το πιστεύω σου, έχω το πιστεύω μου. Ξέρεις, είπες κάτι ωραίο. Γι' αυτό πιστεύω, εγώ που είμαι καλά, όχι σαν τον Ασλαμά, τόσο λάτρης που βλέπω μάτς, βλέπω κάποια παιχνίδια. Γι' αυτό εκεί βλέπεις, φίλε μου, ότι αφήνουν το ποδόσφαιρο να παιχτεί, γιατί ο διαιτητής δεν σφυρίζει με το παραμικρό. Δες πόσα σφυρίσματα κάνει ένας διαιτητής στην Premier League σε οποιοδήποτε μάτς, σε ένα μικρό μάτς. Σωστό. Λοιπόν, σφυρίζει 10 φορές το μάτς και πολλές σου είπα 15.
Και εδώ βλέπεις, θες πρέπει να σφίξεις στο Καφτατζόγλιο γύρω 30 φορές στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο στο πρώτο. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Λοιπόν, κατάλαβες. Πάλι καλή αρχή να έχει. Καλά, Παναγιώτη. Καλά νούμερα, τηλεφέρω. Να σας ακούμε, καλά, παιδιά. Δεν μας ακούμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα, φίλε. Να είστε καλά. Δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν μας ενδιαφέρουν. Η γραμμή. Να είστε καλά, πάμε. Πάμε και στον επόμενο για να κάνουμε το break. Έτσι. Μια γραμμή έχει. Δύο. Εντάξει, πάμε στους φίλους, θα κάνουμε πιο μετά αν μπορέσουμε. Ή δεν θα κάνουμε. Θα το κάνουμε στο τέλος. Καλησπέρα, φίλε. Κοίτα την κοιλιά του τουρέ που σου είπα. Κοίτα την κοιλιά του τουρέ που σου είπα. Εδώ δε. Σαν του καραπαπά. Εδώ δε. Σαν να έχει καταπιεί δύο καρπούζια και ένα πεπόνι μαζί. Πάμε, φίλε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Καλή αρχή, παιδιά. Να είσαι καλά. Φοβερή εκπομπή μέχρι στιγμής. Τεράστιο reunion για όλους εμάς που το περιμέναμε. Αλλά, ρε παιδιά, κάθε 10 χρόνια θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα το 2028 θα περιμένουμε ξανά. Δεν το κατάλαβες. Αυτό είναι κάθε μέρα η εκπομπή, φίλε, εδώ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, ναι. Είχαμε να δούμε τέτοια πράγματα, τον Άρη πάνω από τον ΠΑΟΚ, από το 2008. Δες το, φίλε, πριν το κατεβάσουν. πρόσεξε, μην το βλέπεις μέχρι το Μάιο. Πρόσεξε όμως. Εντελώς όμως. Αλλά εγώ έχω απορία τώρα. Θα ξανακάνετε εκπομπή το 2028, να ξέρουμε δηλαδή. Και α, έτσι πάει λες. Τροπικά οφίτια, μεγάλος φαν, τεράστιος φαν. Ζάχο, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Να σε καλά. Το όνομά σου μας είπες. Δεν συγκρατώ ονόματα, δεν είμαι καλός. Το όνομά σου. Άκης. Έλα, Άκη. Πάμε. Ναι. Μεγάλος φαν. Καλή αρχή σας εύχομαι, παιδιά. Τα να καλύτερα. Καλά, υγεία, έχουμε να ακούσουμε λέξεις όπως εξυγίανση, όπως διαρκείας, όπως πίστοση χρόνου από τον Τρέγια πολλά χρόνια. Ναι. Έχουμε να ακούσουμε από το Ζάχο το καρτούν, τη λέσκη και, πολλά, και πολλές άλλες. Λέσκη δεν υπάρχει, ρε φίλε. Άμα θες καμιά χαρτοπαικτική λέσκη, μπορώ να σου πω καμία. Αλλά λέσκη δεν υπάρχει. Πάντως είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με τον Ζάχο σε εκπομπή, είτε τηλεόραση είτε ραδιοφώνου και δεν τον έχω πει άτιτλο. Ναι, όντως. Άρχισε. Μία μικρή ερώτηση προς τον Τάσο, γιατί μου απάντησε ο Ζάχος. Πες μου. Τελικά το πουκάμισο το έχεις, ρε εσύ. Εσύ το έγραψες στα επιτροπικά, εσύ το έγραψες αυτό. Το έχω, ρε. Το έχω. Τέτοιο πουκάμισο που φορούσα εκείνη τη μέρα, πριν λίγες ημέρες, είχε βάλει ο Ζαγοράκης. Ποια μέρα, για ποια μέρα. Ένα γυαλιστερό με μαύρη και γκρι λαμέ ρίγα. Ναι, φοβερό πουκάμισο, φίλε. Φοβερό, το είχα κερδίσει, σε κλήρωση, σε χορό στη Θεσσαλονίκη, στην Εράιδα. Καλά, ο Σταμάτης Γκαρδέλης ήταν ο... Αυτό ο Σταμάτης Γκαρδέλης ήταν ο Τρέγιας, δεν σε κούμπες. Το έχω στο Μουσείο Μαρμίτας, να ξέρεις. Ναι, μαζί με τις φανέλες που μου φέρανε οι κύριοι εδώ πέρα. Ναι. Έχω και χαιρετισμούς. Ναι, πες. Ξέρεις τι έχω. Έχω την τζουγκράνα και το κουβαδάκι και τα κεράκια που βάζανε στους Ηρακλειδείς. Το λουκούμι που σου φέραμε. Το λουκούμι. Έχω και την κορνίζα του Μπάγεβιτς που έβαζε ο Μπουγάτσας. Που ήρθε και την φιλούσε. Καμία καράφλα Ραπτόπουλου μη βάλεις μονάχα, γιατί πρέπει να μπαίνουμε. Φίλε, άμα σου πω ότι έχω τούφα από τη φαβορίτα του Ραπτόπουλου, θα το πιστέψεις. Να ξέρουμε να προσκυνάμε. Όλα στο μουσείο. Γιατί τώρα το μόνο που έχει σε μαλλί είναι οι τρίχες στα αυτιά του και στη μύτη του. Δεν υπάρχει τίποτα. Κατάλαβα. Ναι. Χαιρετισμούς να στείλω στο φιλαράκι μου τον Χρήστο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. Σας ακούει και αυτός και δεν ξέρω αν ακούει αυτή τη στιγμή. Και παιδιά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να σε καλά, Ρέκη. Να σε καλά. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ο φίλος ο 673, να ορίστε, ξεπαρθενιστήκαμε και στο SMS. Λέει. Ο Τουρέλε δεν έχει κοιλιά. Έχει αφήσει χώρο για να καταπιεί αντιπάλους. Γιάννης Πατήσια. Νάτος. Φίλε, εκεί στον άλλη μου έχει κάτι γεράδικα, κάτι και εκεί στο Μαρκόπουλο. Όλα τα σχετικά με τα φαγητά τα ξέρεις. Λίγο πριν το Πόρτο Ράφτη έχει κάτι σουβλάκι, κάτι μπιφτέκια. Εκεί το βλέπω από τον Κυλιόδουλο. Ναι. 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 Βάλε λίγο χορηγό ώρας και παίρνουμε τις επόμενες γραμμές. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια έχουν οργιάσει όλα τα μέλη εκεί στα οφίτσια. Ό,τι ατάκα έχουμε πει, την έχουν δημοσιεύσει. Τετραλοκομεία. Σε εισαγωγικά η δουλειά τους είναι. Πάμε. Εδώ, ράδιο, Μαρμίτα. Τελικά κάτι πουλάμε. Επιστροφή. Ήταν καλή η ατάκα που είπες. Γιατί η Σαχάρα χωρίς νερό. Ναι. Ούτε νερό στη Σαχάρα πουλούσαμε. Τι γίνεται, ξαφνικά βλέπω κίνηση. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο κατευθείαν. Πουλάει η επιστροφή. Λες, βέβαια. Για πάμε να δούμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα καλησπέρα. Σ' έχω τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Τρέχει και σ' έχω καλό ξεκίνημα, παιδιά. Καλή αρχή. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο Εύρης είμαι, τα λέγαμε. Έλα, ρε. Κατάλαβα τη φωνή, να σου πω την αλήθεια. Αυτός έπαιρνε και στη Μαρμιτά.
Μαρμίτα. Τρία πραγματάκια. Ναι. Τρία πραγματάκια. Πρώτον, πάμε. Τρέχει το γκολ του Γιουνές, αν το δεις, εγώ επειδή το μάθω του Άρη, ναι. Το στήθος, αν δεις, πάει το στήθος στην μπάλα και όχι η μπάλα ο στήθος. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει. Τώρα εντάξει, ναι. Ο Τάσος δηλαδή, λέει... Τέλος πάντων, εντάξει, λεπτομέρεια, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήθελε να το κάνει, δεν προλάβαινε να βάλει κεφάλι και ήταν χαμηλά η μπάλα. Αν σας ρωτήσω να μου πείτε ένα ποδοσφαιριστή ακόμα παγκοσμίως που ήθελε να βάλει γκολ με στήθος, θα μου βρείτε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι παγκοσμίως. Εντάξει, παγκοσμίως, ο Γιουνές τι είναι. Άλλο λέω ρε εσύ. Αυτό το είπα και εγώ. Παγκοσμίου κλάσης. Και εγώ σε ρωτάω, αν πήγαινε στα χαμνά η μπάλα, τι θα έκανε. Με το γόνατο. Το γόνατο δεν είναι στα χαμνά. Ε πώς, λίγο το σηκώσεις ψηλά. Θα λέγαμε ότι ήταν γκολ με α. Ναι, αλλά εκεί όταν δεν έχει στήσει. Να λειτουργήσει σαν στέκα. Έτσι, απορροφάει την μπάλα. Εντάξει, εντάξει, αυτός άκου τώρα. Θα το έβαζε όμως ο Ναγκόλη με εσάς, ρε. Ποιος το τρίτο πόδι, ξέρεις. Το τρίτο πόδι του Ναγκόλη. Εγώ το Γεωργιάδη θυμάμαι, μια πυροέτα μέσα στην Τούμπα. Εκεί δώσε στον Άρη και δεύτερο δοκάρι. Εκείνο θυμάμαι. Ποιο Γεωργιάδη, εκεί που γίνεται με το Σταυρίδη, διότι το λε. Καλό άνθρωπο. Τελικό το 2003 με φυρό. Το Ναγκόλη και είναι, τη λε εσύ. Πού το θυμήθηκε στον ασχημάτα τον Μπλάκμαν. Τράκαρε, ποιο ήταν ο αμυντικό εκείνο. Φίλε, πολύ μαύρο ήταν εκείνο. Ο Κατσιαμπή πρέπει. Τράκαρε ο Κατσιαμπής από το φόβο του έπεσε. Έπεσε. Ναι, τον είδε. Φίλε, τον είδε και το γέλασε ο Ναγκόλη Κένετη και χέστηκε ο Τάσος, ο Κατσιαμπής. Έλα, πάμε στα άλλα δύο. Στα άλλα δύο. Πού να τον έκανε καναμπού. Παιδιά, το πέταλο της 10, στο λέω τώρα, 6.740. Κάτσε να ρωτήσω το Ματσούκι. Είναι ο Ματσούκι. 6.740. Τώρα θα ρωτήσω το Ματσούκι. Εντάξει, άστο να αυτό. Προκλητικός, είπε. Το ρεπόρτι του Ηρακλή. Είχε 20.000 κόσμο, πλάσα, αλλά εγώ θα σου πω 20. Εντάξει. 20.000. Λοιπόν, και για να κλείσω, ναι, θέλω τον Τάσο να ρωτήσω. Εγώ λέω ότι πέσουμε μετά στο δύο λόγους που να μην πάει ο Άρης. Όχι να μην πάει, να το πω διαφορετικά. Που να μην κάνει ο Άρης φέτος πρωταθλητισμό. Ο ένας λόγος είναι. Απάντησε. Πέρα από την πλάκα, Εύρη. Να σου πω κάτι. Πέρα από την πλάκα. Εγώ αυτά που είδα εγώ. Λέγε. Πες. Εγώ αυτά που είδα την ομάδα, αυτά που είδα εγώ μέχρι τώρα, δεν λέω ότι μπορεί μετά να πατώσουμε, εντάξει. Δεν είδα μεγάλες διαφορές από τις ομάδες άλλες που είναι μπροστά. Ναι. Η διαφορά είναι ότι, ότι έχεις δει μόνο δύο αγωνιστικές. Αυτό έχει δει. Εντάξει, λέει, η ομάδα, να σου πω κάτι. Και ομοιογένεια, και ομοιογένεια. Ναι. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και φαντάσου, σε κανένα δύο μήνες ομάδα θα παίξεις ακόμα καλύτερα. Τα μηνύματα που στάλθηκαν με δύο αδύναμες ομάδες, θα τις χαρακτηρίσω εγώ, οι δύο Λαμία, ναι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Αν προσθέσουμε και τα φιλικά, που σε όλα τα μάτσα φιλικά και στα επίσημα μάτσα έχεις φάει μόνο ένα γκολ, δύσκολα θα τρώει γκολ ο Άρης. Έτσι δείχνει. Τώρα πώς θα πάει, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσμα. Εγώ δηλαδή που το έπαιξε τον Άρη, προτάθημα στο 150, είμαι τρελός. Τι έπαιξε? 150 φίλε μέσα. Πόσο αέριο βάλες, Εύρη? Φίλε, έβαλα 10 ευρώ στο 150. Για πρωτάθλημα, ναι. Ναι, ρε φίλε. Έδινε 150 και έδινε τον Παναθηναϊκό 75. Εντάξει, φίλε, τα λεφτά σου παίζει τότε. Τον Παναθηναϊκό τον έχει τέταρτο για υποβασμό. Να ξέρεις. Εντάξει, δεν παίρνει. Τον Παναθηναϊκό τον έδινε 75 και εμένα 150. Ναι, αλλά τον Παναθηναϊκό σου λέω τον είχαν τέταρτο για υποβασμό. Φαβόρη, τέταρτο φαβόρη. Αυτά, όταν μιλάμε για στοίχημα είναι πολύ σχετικά εύρη αυτά. Πέρσι τον Ολυμπιακό π.χ. για πρωταθλητή στην αρχή της χρονιάς τον είχε ένα 35. Ναι, Ματσιούκη, σε ρωτάω το πέταλο πόσο χωράει. Όχι όλο το καφτατζόγλιο. Το καφτατζόγλιο ξέρω. 740, το ξέρω. Να μας πει ο ρεπόρτερ του Ηρακλή, ρε φίλε. Εσύ μια φορά πει. Δεν ξέρει. Ο Ματσιούκης δεν ξέρει. Πόσο χωράει το πέταλο εκεί στην Ευρώπη. Όταν ανηφορίζαμε για καφτατζόγλιο, ήμουν με τον αδελφό μου, πήγα στο γήπεδο. Πραγματικά αυτό το γήπεδο, τουλάχιστον για μένα. Δηλαδή, όποτε πάω δεν κερδίζει ο Άρης. Τις 2-3 φορές που κερδίσαμε τον Ηρακλή δεν είχα πάει επίτηδες. Την πρώτη φορά, ειδικά με το 1-2 με τον Χαριστέα που έβαλε στο 83. Ναι. Και δεν πήγα και από τότε, επειδή κέρδισε, δεν ξαναπήγα και έβγαζε διάρκεια ο Άρης. Συνέχεια εκεί. Συνέχεια. Έβγαλε. Και το έχω δηλαδή και από τον τελικό μετά. Λέω, έχει γούστο, ξαναπάω και να μην κερδίσουμε. Mm. Αλλά τελικά. Εντάξει. Και κάτι άλλο, παιδιά. Ναι. Το γήπεδο είναι κατάλληλο πάντως για κερκίδα. Είναι ακατάλληλο για να κάνεις κερκίδα. Το καφτατζόγλιο. Ναι, ρε. Όχι, έχει χιτική καλή το καφτατζόγλιο. Νομίζω. Δεν ξέρω. Αυτό το Άρης δηλαδή με τα χέρια ακουγόταν, μπορεί να ακούσει κάτι. Άρης, μέχρι την Καλαμαριά μπορεί να ακουγόταν. Ε? Η χιτική νομίζω έχει και καλύτερη από το χαριλάο του καφτατζόγλιο. Εύρη, να σε καλά να γίνουμε και του υπόλοιπου. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο το καφτατζόγλιο. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια.
Καλησπέρα. Γεια σας, αγόρια. Γεια σου, κουκλά. Γεια σας. Τι κάνετε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Χαίρομαι. Προσωπικά να πω ένα καλησπέρα στο φίλο μου τον Ζάχο, τον Τρούλινγκ. Καλησπέρα. Το όνομά σου όμως. Είναι νούμερο ένα θαυμάστριά σου, κύριε Τρούλινγκ. Το όνομά σας όμως. Το όνομά μας είναι Εύα. Εύα. Α, ναι, εντάξει. Η Εύα μας. Είναι στο κλαμπ θαυμαστριών, είναι πραγματικά το νούμερο ένα. Θερμίατρο, πότε πήγες τελευταία φορά? Ηγούμε το κλαμπ αυτό. Ήθελα να πω καλή αρχή, παιδιά. Φοράς γυαλιά τίποτα? Όχι, όχι. Θα ακούσει επαφής. Ναι, τρέχει, άμα σε δείξω. Εντάξει, ρε φίλε. Άμα σε δείξω την Εύα, θα γονατίσεις. Δεν με νοιάζει η Εύα, ρε φίλε, πώς είναι. Θα γονατίσεις. Εγώ απορώ πώς είναι θαυμάστριά σου εμφανισιακά. Τι απορώ, βλέπει έναν ωραίο άντρα. Τι και ωραίο άντρα, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα, άντρα, γιατί εννοείς. Εντάξει, εγώ λέω ότι η κοπέλα είναι κανένα πρόβλημα όρασης. Είναι κακό. Πες τα Εύα, αυθόρμητα, αυθόρμητα, πες τα Εύα. Για μου δεν έχω πρόβλημα όρασης, όχι. Εντάξει. Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώμη, ναι, σεβαστή. Έχει λίγο κοκκινήσει ο τραγιάς. Θα βάλω web κάμερα τώρα εδώ, θα κάνω live να πούμε και θα ψάχνουν την Εύα η οφθαλμία την, να την πούνε άλλα κοπέλα μου, μια δωρεάν εξέταση. Εύα, μετά από αυτή την παρέμβασή σου τη ραδιοφωνική, κέρδισες μια έξοδο βραδινή μαζί μου. Να ξέρεις. Α, έτσι εξηγείται. Να ξέρεις. Σίγουρα θα πάτε εκεί στον μπουγάτσα το μαγαζί που κερνάει μόνο τις κοπέλες. Οι άντρες πλευρά, ξέρεις. Ωραίο αυτό, ωραίο. Ωραίο. Έχω μαζί μου ντρούλινγκ, δεν έχω ανάγκη, δεν φοβάμαι τίποτα. Μπράβο. Είσαι ξαδό πλασματάκι. Να απάντησε. Α, ωραία, θα πάω στον Μπουγάτσα. Έχει ειδικότητα, να ξέρεις. Στα ξανθά. Ωραία. Λοιπόν, το έχω στα υπόψη. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε. Να σε καλά, Εύα. Να σε ακούμε, έχεις ραδιοφωνική φωνή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ακούμε συχνότερα, γιατί καλαμπούρι κάνουμε, έτσι, να ξέρεις. Έτσι δεν πιστεύω. Εννοείται, γι' αυτό και πήρα και εγώ, γιατί και εγώ καλαμπουρτζού είμαι. Μπράβο, καλά κάνεις. Να σε καλά, φιλιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Εύα, καλό βράδυ. Κρίμα, η Εύα είναι από το κλαμπ, είναι η νούμερο ένα θαυμάστρια. Κρίμα, εντάξει, το κορίτσι να μην βλέπει από καλά μικρή, τόσο μια νέα, χαρά, είναι μια νέα, χαρά, άμα σου δείξω τώρα. 40 είναι. Όχι, η Εύα είναι στα 30. 30? Ναι. 28 με 30 εκεί χρονών είναι. Ψέματα λέει. Άμα σου δείξω, ψέματα, λέει. Μοντέλο είναι η κοπέλα και φυσικά θαυμάζει. Αυθόρμητα πάντα. Καλή ψυχή να έχει η γυναίκα τώρα, να μην σε τρώει τα σωτικά σου τώρα. Ο Γαρδέλης. Ο Σταμάτης Γαρδέλης. Φίλε, τώρα πλάκα κάνεις. Διατριβή στο είδος έχω κάνει με τρεις γάμους. Ναι. Με τρεις γάμους τώρα. Ο Μαχμούτ. Πρίτανε εσύ με στο θέμα. Ο Μαχμούτ έλθει καμπάλα, είσαι με τέσσερις γυναίκες. Α, τώρα είμαι δάσκαλος, θα μ' ακούς. Σωστά, σωστά. Σε αυτά όχι, να τα λέμε. Ούτε τον Μπουγάτσα που διεκδικεί και κάνει κεράκι, να ξέρεις. Πλάσμα, πλάσμα. Ζάχο, έχει δίκιο ο Τάσος. Τάσο, Ζάχο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δύσκολη χρονιά θα είναι, Ζάχο. Πρόντο. Έλα, φίλε. Είπαμε ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Να μιλήσουμε. Ναι, είναι κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Ναι, κατάλληλη στιγμή είναι ο επόπτη που ακύρωσε τον γκολ του Αραπά και του Αφρικανού. Ναι. Έγινε έξαλλος αυτός που παρακάτω τον προπονητή. Έκανε έξαλλος ο Ρέμις για πάνω τον επόπτη. Και ο επόπτης ο Ρέμις για πάνω τον προπονητή. Βλέπετε ποιος έδωσε εντολή να ορμήσω επότισε πάνω στον προπονητή. Για πες μας, Νίκο. Ο Θωμαίδη, ο Θωμαίδη, αυτός ο πούμε την παράγκα καφετερίας. Μάλιστα. Έτσι. Και με αφότερο σκοπό να γίνει μανούρα και να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, να παίξει κυκλισμένο με τη Χάρτινη. Να δείξει να φέρει συμπασμόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, Νίκο, τα ξέρουμε. Οι επιστήμονες είναι πλέον κίτρινοι. Okay. Όχι επιστήμονες. Ναι. Αλλά ουσιαστικά να ξέρει πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος στο Μαΐδη έχει πάνω το χέρι. Ξέρεις ο Παπαδόπουλος αυτός ο ένας Γιάννης Παπαδόπουλος με το Σκηνάκι και με την Τρίπολη. Τον λέει τα πάνω. Πώς, με Θεσσαλονικιός. Μπράβο. Ναι. Ο πατέρας του είναι πίσω από το γήπεδο του Εργαλέου. Ναι. Που είναι οι παράγες, για να ζημάξεις παράγες. Ζημάξεις παράγες. Ναι, βέβαια. Εκεί μπαίνει ο μόνιμος κάτοικος εκεί πέρα. Πάει στην καφετέρια και η γλύφη που είναι φέγει δεξιά και αριστερά. Ο γιος του έπαιξε το παιχνίδι με την Τρίπολη, δίνει ένα πέρα φάντασμα το οποίο πούμε ούτε ο Μαρχέντες το δει. Έτσι.
Αλλά σήμερα είδα κάτι, μια φωτογραφία του κύριου αυτόν που πάρε τον μεγαλομέτρο του καζίνου στην Θεσσαλονίκη και όταν έπαινε πίνες. Μάλιστα. Έγινε Νίκο, να πάρουμε τους υπόλοιπους 10 λεπτά έμεινε. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά Νίκο. Έχει γραμμές, γίνεται χαμός. Να καλησπερίσουμε τον Ιωάννη Τραγιανό Ζωέλ. Μεγάλη μου έκπληξη. Το βλέπω μετά από αρκετούς μήνες. Δηλώνει ερωτευμένος. Το έχει δηλώσει δημόσια στο Facebook. Εγώ καψούρι θα τον πω, είναι δικαιολογημένα. Τα πρώτα 3 χρόνια είναι Γιάννη. Ό,τι γουστάρεις τώρα. Άκουσε λίγο, πρίτανης. Το ξέρεις. Έτσι, δάσκαλος μεγάλος σε αυτά. Φάτε, πιείτε, γουστάρετε, γυρίστε. Όμορφα και ωραία. Είσαι καλά, Γιαννάκη? Όλα καλά? Εντάξει, επαγγελματικά όλα, συναισθηματικά όλα. Μόνο με τη γυναίκα σου είσαι? Κακό αυτό. Να το κοιτάξεις. Κοίτα το δίπλα. Ξέρει αυτός. Ναι. Μετά τις 12 θα σκοράρει σήμερα είναι. Ναι. Έχει... Με μαλλί Κωστίκου, έτσι. Μαλλί Γιώργου Κωστίκου είναι αυτό. Δεκαετίας 80-90. Άνα, μπράβο. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνατε? Δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, δεν συνηθίζω να πω τηλέφωνο σε εκπομπές. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που το κάνω, αλλά για τον αδερφό Ζάχο. Όχι ότι δεν θεωρώ αδερφό τον Τάσο βασικά. Αλλά με τον Τάσο μας δεν είναι ραδιοφωνική δεσμή μόνο, ενώ με τον Ζάχο μας δεν δεσμοί παιδικοί. Α, ο Άκης είναι. Ο Άκης, τον πήρα χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, έλα, Άκη. Ρε, φίλε. Ποιος Άκης? Άκης είσαι, ρε. Έλα ρε, άλλαξε η φωνή σου. Καλησπέρα ρε Άκη, είσαι καλά? Τι άλλαξε φωνή? Καλά, πέσουν, καλά. Καλά να είσαι. Ευχαριστώ παιδιά, καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να σε καλά. Έτσι, φίλε. Και εσένα, Άκη. Είστε καλά παιδιά και δύο, παρά τις κόντες και τις αντιπαλότητες τις οπαδικές. Ναι, να λένε και το επώνυμό σου, ρε φίλε. Γιατί λένε είναι ο Τάδε και ο Άκης. Να λένε το επώνυμό σου, ρε φίλε. Δεν πειράζει, τα σου τώρα, εντάξει. Πώς δεν πειράζει, ρε φίλε. Καλά σου λέει. Πώς δεν πειράζει. Τι, στον Ιπτήρα γεννήθηκες εσύ? Το επώνυμο του Τάσου είναι Τρέγιας, κατάλαβες. Καλά, εσύ ήτρες και μπανιέρα, βέβαια. Ιπτήρας δεν έφτανε. Εντάξει. Αν αφήσετε να σας πω, ναι, καλές εκπομπές, ναι, είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε καλά. Να είσαι καλά. Και αν προσθέσετε εκεί πέρα και κανένα γαλάζιο διαμάντι τύπου Μακουκούλα, τύπου ξέρω εγώ τι, να πάρετε ένα σλαμάτα απόγευμα εκεί πέρα να πήξει. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο το εκεί πέρα το τρίο, γιατί λείπει το γαλάζιο. Ο Μακουκούλα που είπες, γιατί... εντάξει, ο άνθρωπος έχει δύο παιδάκια, έχει μαγαζί, δεν γίνεται. Όπως καταλαβαίνεις, είναι εμείς βράδυ. Εμείς τι έχουμε, ρε γατάκια. Ρε εσύ, βράδυ είναι. Εσύ είσαι πρωί και εγώ πρωί δουλεύουμε. Αυτός δουλεύει βράδυ. Η επιθυμία μας δεν σημαίνει πως θα επιτευχθεί, κύριε Ζάχο. Ότι? Το ότι εκφράζουμε την επιθυμία μας. Α, ναι, εντάξει, όχι, και εγώ σου απαντώ. Πες ότι είναι παντοφλάκια ο Μακουκούλα, okay. Τρώει Μητσούκο παντόφλα στο κεφάλι και τελείως. Τι τώρα, άσε τώρα να πούμε. Το μαγαζί που δουλεύει μετά τις 10 δουλεύει. Όταν σε ραντίζει, καλά σου κάνει. Μετά τις 10 δουλεύει. Μπαράκι έγινε, φίλε, πλάκα κάνεις τώρα. Ναι. Στον μπαράκι, μα πας 8 η ώρα, θα είναι ξεχασμένοι που πίνουν καφέ. 10-12 πώς θα ήταν? Θέλω να σου πω ότι το ενδιαφέρον στον μπαράκι είναι μετά τις 11-12, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, αυτοί που νιώθουν από νύχτα, ξέρω εγώ, και οι καλές οι παρουσίες, ξέρω εγώ, είναι μετά τις 11-12. Ρώτα λίγο το φίλο σου, το Μπουγάτσα, να πούμε, που ένιωσε άνθρωπος τα τελευταία δύο χρόνια. Παιδιά, να κλείσουμε, να συνεχίσετε την εκπομπή. Έγινε, Ράκη, να σε καλά. Έλα, Ράκη, εντάξει, σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά. Θα πούμε και από κοντά, καφεδάκι. Να σε καλά, να σε καλά. Τώρα έχουμε και άδεια. Πάμε στον επόμενο φίλο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Καλησπέρα σας. Αρχίσαν για τα μάτσερ αυτά, ούτε χαμπάρι πήραμε. Ναι, 0-0. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γιατρός από Γιάννενα, Αντρέγια. Γεια σου, γιατρέ από τα Γιάννενα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, Αλάνια, καλή αρχή. Να σε καλά. Καλά. Να σε καλά, ρε γιατρέ. Καλή αρχή, δυνατή. Ο φοιτητής, δεν είσαι ακόμα γιατρός, φοιτητής είσαι. Φοιτητής, αυτό θα είναι το προσωνύμιο μου εδώ. Εντάξει, ρε φίλε. Αχρίαστος να είσαι, αχρίαστος. Φυσιοθεραπευτής, ναι, νομίζω. Στα Γιάννη εννοείται, η πρόσκληση εννοείται. Φυσιοθεραπευτής. Γιατρός. Ναι, για φυσιοθεραπεία. Ναι, σπουδάζεις, τι σπουδάζεις? Ιατρική. Δεν έχει άλλο φυσιοθεραπεία, άλλο ιατρική. Γιατί μια φίλη σου μου λέει, την είπες ψέματα ότι σπουδάζεις φυσιοθεραπεία και την έκανε μασάζ κανένα δύο. Ας άνθρωπο από τα μούτρα τον έπιαζε, ρε φίλε. Την αλήθεια λέω, ρε φίλε. Και με μασάζ ξεκινάμε και μετά πηγαίνουμε. Τι ομάδα είναι ο φίλος, που ξέρω εγώ τι ομάδα. Είμαι τώρα, ξέρω εγώ, με ένα κομμενάκι, δεν θα πω ονόματα. Ξανθόπλασματάκι, μήπως ήταν. Γιατί έχει σχέση το κορίτσι, ήταν ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Ναι, ναι. Και είμαι στο σπίτι τώρα, εκεί καθόμαστε. Έχω φέρει εγώ καφέδες κλπ.
Και μου λέει, κάτσε λίγο, μα μου σου του, να σου κάνω το ένα, σου κάνω το άλλο, βάλε λίγο μουσική. Ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το άλλο, ρε. Ας τον άρε τον άνθρωπο, ας τον αμίσαι, έλα. Θα τώρα, θα το πούμε κοντά, ρε, τώρα, θα βάλουμε και καλά, 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 ρε φοιτητή, καλά. Και Βρήτανης, θα ξέρεις τώρα. Καλά, καλά, καλά. Διατριβείς το είδος. Και βάζω, και εγώ είχα ξυπνητήρι, ειδοποιήσει για την εκπομπή. Ναι. Πάει 8 η ώρα, αφού παίζουν εκεί κάτι soft, jazz, blues και λοιπά, αισθησιακά και τέτοια. Χτυπάει το κουδούνι για την εκπομπή. Και λέω, ένα λεπτό, δώσε μου ένα λεπτό. Μπαίνω στο λάπτοπ, βάζω στα ηχεία λίμπερο 107 και 4 στη διαπασόν και γίνεται το Ελλαδής. Μου λένε, ποιοι είναι αυτοί, μου λέει, ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε εδώ πέρα. Λέω, κοίταξε, σήμερα θα γίνει μακελιό. Μόνο έτσι, λέω, σου κάθομαι. Η δήλωση της ημέρας. Γύρισα σπίτι, έκανα ένα μπανάκι, έτσι σας πρόλαβα να πάρω ένα τηλέφωνο. Ωραίος γιατί ήθελα να μιλήσω έτσι. Σωστό ο ντόκτορ. Ωραίος είσαι. Θα γονατίσετε τη ραδιοφωνική Θεσσαλονίκη, παιδιά. Να σε καλά, ρε φοιτητή, τα χαιρετίσματα. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον αδερφό μου στο Βέλγιο που με έμαθε να σας ακούω όταν ήμουν πολύ μικρός. Μου είπε, με πήρε από το χέρι και μου λέει, έλα εδώ να δεις τι γίνεται. Σε έβαλε σωστό δρόμο. Να σε καλά, παλικάρε. Να σε καλά, ντόκτορ. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, ο Θεοδωρίδης στα επιτροπικά οφίτσια λέει, απαιτούμε προφίλ Εύας από Ζάχο για να εγκρίνουμε. Άμα δείτε την Εύα θα γονατίσετε, παιδιά, οπότε... Και λέει ο άλλος ο φίλος από κάτω, όντως ραδιοφωνική φωνή λέει της Εύας, πάντως για να μην το πω αλλιώς. Ναι. Εκεί τι λέει για Ζάχο, τι λέει, εκεί τι λέει. Απαιτούμε προφίλ Εύας από Ζάχο για να εγκρίνουμε, ρε φίλε. Τι θες να πει, εντάξει, ο άνθρωπος. Κάτι λοιπόν... θα γίνει, κάτι θα γίνει. Ναι, πρέπει να, τώρα πρέπει που να το, πάρω άδεια, ναι, από πρέπει την να ανεβάσει. Φίλε, πρέπει να ανεβάσω. Να πει η Εύα το OK, το OK. Βέβαια, έτσι και να ανεβάσει. Γιάννη, δώσ' την επόμενη γραμμή. Δεχόμαστε και τα χαιρετίσματα για τον Ιωάννη Τραγιανό Ζωέ, το αστέρι του Λίμπερο εδώ τόσα χρόνια, που είναι η απουσία του, θα τη χαρακτήριζα δυσαναπλήρωτη. Σημειώστε αυτή τη λέξη. Δεν τη λέω συχνά. Καινούργιες λέξεις μαθαίνω. Έλα, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Για πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Τέλεια. Γιώργος Μελισσοκόμος από Μαρμίτα. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γιώργο, πριν πεις οτιδήποτε. Λοιπόν, ναι. Είπες ένα ωραίο χθες. Πήγα να πάρω τηλέφωνο, να σου πω την αλήθεια, στο διάλειμμα. Ναι. Είπες ένα ωραίο, έτσι να ξεκινήσουμε. Λογικά θα είσαι και ο τελευταίος. Δεν βλέπω. Παραπέντε είναι τρέγια. Λοιπόν, έχει άλλες δύο. Μην παίρνεις άλλους, γιατί έχουμε και λοιπόν, είπες ένα άλλο, είπες, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είπες, η πρώτη τριάδα. Και μετά είπες Ατρόμητος, Τρίπολη, Ατρόμητος και Άρης. Και είπες ότι η Τρίπολη είναι μια κλάση πάνω από τον Άρη, ένα level κάπως. Δεν είπα μια κλάση, ένα κλικ. Ωραία, για την Τρίπολη είπες. Ναι. Έτσι, να βάλουμε ένα τραπεζάκι οι δυο μας, ποιος θα τερματίσει πιο πάνω, Άρης ή Τρίπολη. Ναι, μέσα, να το βάλουμε, γιατί όχι. Εντάξει, ένα τραπεζάκι στο... Οι σαλάτες δικές μου. Οι σαλάτες. Ένα τραπεζάκι εδώ. Ένα τραπεζάκι. Αυτό γιατί σου είπα είναι πιο πολλά χρόνια, έχει μονίμω. Καλά, αυτό άστο, δεν χρειάζεται. Πιστεύεις. Ναι, το τραπεζάκι, ναι, δεν χρειάζεται να το... να το υποστηρίξεις, λες ποντάρεις αυτό. Και εγώ ποντάρω στον Άρη. Τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλύτερη εμπειρία η Τρίπολη από τον Άρη. Ένα τραπεζάκι, εντάξει, ο τρέλιας που... Χρόνια, από υπάρχει, εκεί και πέρα λίγο να πούμε. Πάμε, να σας πω καταρχήν καλή αρχή. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να πάτε καλά, καλά νούμερα, να πάτε όπως γουστάρετε. Τώρα για ΠΑΟΚ λίγο εγώ πήρα να πω, για να μιλήσω για ποδόσφαιρο βασικά. Ωραία. Από ό,τι βλέπω εγώ αυτό που χαίρομαι φέτος στη διοίκηση είναι το ότι, και θέλω να μου πει και ο Τάσος τη γνώμη του, είναι ότι επειδή έχουμε δύο εντεκάδες ουσιαστικά, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα αυτοί μέσα στα αποδυτήρια μπλακωθούν μεταξύ τους. Και βλέπω ότι η διοίκηση δείχνει στήριξη στον προπονητή του, έχει δώσει τα κλειδιά. Δεν έχουμε δηλαδή, ξέρεις, εκείνο που είχαμε στην αρχή με το μικρό που δεν έπαιζε, που τσατίστηκε ο Σαμπά και μετά πήγε και αγκάλια στον προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι όλα από μέσα... Γκολ για τον Πανετολικό στο 23, Πανετολικός Όφι 1-0. Μάλιστα. Πάμε, Γιώργο. Ωραία, λειτουργούν όλα αρμονικά, αυτό είναι το καλό. Εγώ πιστεύω ότι γίνανε οι κατάλληλες κινήσεις. Τώρα, αν αυτός ο Βέρμπλουμ μπει σε μια σειρά με βάση αυτό που μας λένε πάντα, έτσι δεν τον έχουμε δει ποτέ, η ομάδα πιστεύω ότι θα ξετυλίξει κι άλλη ποιότητα και άλλο ταλέντο. Βέβαια, είναι γεγονός ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές, και εδώ θέλω να μου πει τη γνώμη του και ο Τάσος, ζορίστηκε λίγο στις κλειστές άμυνες. Λίγο ζοριστήκαμε. Δηλαδή, έκανε ευκαιρίες χωρίς το σέντερφορ. Εντάξει, χρειάστηκε την κάθε την παλιά. Έπεσε λίγο για μένα, δεν είναι και πολύ πέναλτι εκείνο στην Τρίπολη. Εντάξει,
το πήραμε και λίγο με την έδρα. Βέβαια έπρεπε να έχουν μείνει με 10 παίκτες αυτοί σε προηγούμενη φάση. Τέλος πάντων, μην το αναμοχλεύσουμε. Ναι. Αλλά σφαγή του πάω. Λοιπόν, επειδή έχουμε άλλες δύο γραμμές και τελειώνει η εκπομπή. Γιώργο, κλείνεις και σε απαντάω. Ωραία, οκ. Okay. Έτσι, να είσαι καλά. Έπρεπε νωρίτερα να πάρεις. Ναι, έχουμε και αύριο εκπομπή, όλη τη βδομάδα, ρε παιδιά. Σωστά, έτσι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση του Γιώργου. Για να καταλάβετε, είναι ο Γιώργος που είναι στη Μαρμίτα, ναι, με τα μέλια, ο Μουσάτος. Που όταν γελάει, πάει η οθόνη να πούμε 2 ώρα τη νύχτα και το βρίζω. Ναι, το έχω στο 0-1 και ακούγεται στον επάνω όροφο τη μεζονέτα, ρε φίλε. Ναι. Λίγο να το σφιάξει αυτό, ρε Γιώργο. Τι γράφει εκεί ο φίλος. Εδώ. Εύα, δώσε στο Ζάχο να φάει το μήλο. Έξυπνο. Λυσάξαμε τον προφήτη Εύα. Μόνο εγώ το έχω δει ως τώρα, να ξέρετε. Και έχει τεράστιο δίκιο ο Ζάχος. Μιλάμε για θεά. Έτσι. Αλλά είπαμε, καλή κοπέλα να είναι, μη σου τρώει την ψυχή, αυτό μετράει. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε και τους υπολείπους. Αφού σου πω, φίλε Γιώργο, απαντήσω ότι είναι από τις λίγες χρονιές που στον ΠΑΟ κάνει κουμάντο προπονητής. Και δεν υπάρχει φαγωμάρα στα αποδυτήρια. Άλλωστε αυτό το εισπράττουμε και στα γκολ και στους πανηγυρισμούς του ΠΑΟΚ. Όλοι πάνε και αγκαλιάζουν τον προπονητή, το βλέπεις και στις αλλαγές. Όλοι πηγαίνουν, δίνουν συγχαρητήρια και αγκαλιάζουν και φιλάνε τον προπονητή, τον Ρουμάνο, εντάξει, τον Λουτσέσκου. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Το τι θα γίνει. Ριζάχο, την ώρα που μιλάω. Ναι. Όντως. Άνα, μπράβο. Το τι θα γίνει στα επόμενα. Στα επόμενα ματς. Θα το δούμε καλά όλοι. Σε λέω, Γαρδέλη, θα το δούμε όλοι. Ναι, πάμε. Δύο τελευταία, παιδιά, μην καλείτε. Οι υπόλοιποι και αύριο εκπομπή. Όλη τη βδομάδα θα έχουμε εδώ εκπομπούλα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Έλα, ομορφόπεδα, έλα, ομάδα. Γιάννης Βοστόνη, Παοκάρα. Γεια σου, ρε Γιάννη, από την Βοστόνη. Το πληθυντικό να υποθέσω ότι είναι ευγενής, γιατί το ομορφόπεδο είναι ένας εδώ. Παρασύρει δική μου ομορφιά και σένα, εντάξει. Κύριε Τρούλινγκ, σε παρακαλώ, μην παρεκτρέπεσαι. Ενωτικό τηλεφώνημα, 1 η ώρα μεσημέρι ξεκινήσατε εδώ. Η γυναίκα μου ακούει το σποτ και νόμιζε ότι θα ακούσει εκπομπή για καλλιτεχνικά, να ξέρετε. Ήταν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει. Ένα ποιηματάκι που γράφτηκε για την περίσταση, παιδιά. Για πάμε. Τους δυο σας. Έλα, επανένωση, λέξη που σου φέρνει ιδέως. Επανένωση για δύο πρώην χουλιγκάνια, τους πιο γενναίους. Επανένωση με σκούφο, γυαλιά και νταλκά. Επανένωση και μπίπ τον πειρά. Καλή αρχή, παιδιά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ποιητική αδεία. Είσαι ωραίος, ρε Γιάννη. Γιάννης από Βοστόνη. Γιάννης που λες εσύ ούτε νερό στη σάχαρα. Βάει, μανούδα. Εντάξει, ωραία, πολύ πιο ωραία με αυτό το μαλλί. Την είδε στην Εύα, ναι, εντάξει. Φίλε, και να την πει όταν κάνει έτσι το μαλλί, την Εύα, να βάζει αφρό, λέει ο Πρίτανης. Σιγά μου βάλει και αφρόζο. Αφρό θα βάλει. Βάλει και αφρόζο. Αφρόζο δεν είναι, ρε φίλε, αφρόζο αλλού βάζω. Ναι. Πάμε, τελευταίο. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Τελευταίο για σήμερα, έτσι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τι έγινε, έπεσε. Αφού έπεσε ο φίλος, ωραία, 10 η ώρα είναι. Να σηκωθεί. Ποιο μα αλλάζει. Τι ξέ. Μόνος. Ναι, καλά. Ναι, οκ. Άντε τρέγια. Τέλος πάντων. Άντε τρέγια. Τη κλοποδιά έφαγες. Ναι, ρε, εντάξει, οκ. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Γεια σας, φεύγουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν εν ολίγες η πρώτη εκπομπή. Εντάξει, 10. Πέρασε νερά και να πούμε. Χαμπάρι την πήραμε. Παιδιά, πρώτη εκπομπή σήμερα. Να ξαναπούμε ότι όλη τη βδομάδα 8-10. Και από εβδομάδα, για πες. Από εβδομάδα, Δευτέρα, Παρασκευή θα είναι 10-12 οι εκπομπές. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Ναι. Δευτέρα, Παρασκευή, 10-12. 10-12. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, από την άλλη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την πρεμιέρα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ραδιοφωνική Μαρμίτα με old school πρωταγωνιστές. Θα έχουμε εδώ όλη την εβδομάδα, όλη τη χρονιά, έτσι, με τον Ζάχο Ντρούλη και τον Τάσο τον Τρέγια. Με τον Τάσο Τρέγια και εγώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για το καλωσόρισμα και εδώ και στους επιτελείς εδώ του ραδιοφώνου και τον κόσμο. Πραγματικά, εντάξει, σιγά θα μπούμε και στο κλίμα έτσι και στις εκπομπές και όσο κυλάει και η αγωνιστική δραστηριότητα των ομάδων θα είμαστε και πιο δυναμικοί και πιο καλοί. Εντάξει, λογικά. Αυτό που θέλουμε, αυτό που αποσκοπούμε, είναι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Να περνάμε καλά δύο ώρες. Χωρίς καφρίλα, χωρίς τσατίλες, χωρίς τρέλες αυτά. Να κάνουμε το καλαμπούρι μας, να κάνουμε την πλακίτσα μας, να περνάμε όμορφα όλοι μας. Θα έρθουν άσχημες στιγμές.
Φυσικά θα έρθουν. Και αποτελέσματα. Και για εμάς και για την άλλη την πλευρά και για όλους. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε και να αρρωσταίνουμε. Φυσικά όλα αυτά τα λέω γιατί έχω πάρει δύο Λαξοντανίλ, δύο Ζάναξ, τρία Αρντάν, ήρθε και δύο Τζόνι Μαύρα και είμαι πάρα πολύ νυφάλιος. Αλήθεια, σε έλεγα Ματσιούκι. Μίλησε για Ζάναξ, γενικά μιλάς γιατί είμαι απολυτικά. Εντάξει, ο Ζάχος τα ξέρει. Τα αρχίσαμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που στην πρεμιέρα της εκπομπής ήταν συγκλονιστικός. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τον ρηχολήπτη μας, τον Βασίλη τον Καβαδία. Έτσι και καλωσορίζω άλλη μια φορά το Ζάχο Ντρούλινγκ. Να είστε καλά, παιδιά. Στη μεγάλη οικογένεια και παρέα του Λίμπερο. Υγεία, να υπάρχει, υγεία να υπάρχει όλο τον κόσμο, το πρώτιστο. Γιατί όταν έχετε καμιά στραβή πάνω μας, τότε καταλαβαίνουμε όλα τα άλλα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτα στη ζωή μας. Βασίλη, φώνα μου λίγο το Γιάννη. Φώνα μου λίγο το Γιάννη. Το Γιάννη. Φώναξε τον λίγο. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες. Όπως ο κύριος Ματσιούκης που δεν μας ήξερε σήμερα μας γνώρισε, είπε τα ονόματά μας. Ναι. Έτσι. Γιατί εσένα δεν σε είχε δει ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Μαζί μένουμε, στο μπλε χωριό. Τότε. Στο μπλε χωριό, αλλά δεν έχει μπλε μουστάρδα. Έψαχνα μπλε μουστάρδα. Έψαχνα μπλε μουστάρδα και δεν βρήκα. Σε όλο το δεσμευτικό. Καλώς το Γιάννη το παραπονιάρι. Θέλω να μου πεις τώρα, ο παλικάρι δεν γνωρίζω πώς ονομάζεται. Ο Γιώργος Παναγιωτήδης. Δύσκολο επώνυμο έχεις, φίλε, πώς θα το λέμε. Γιάννης Παραπονιάρης, Γιώργος Παναγιωτήδης ακολουθούν. Με special εκπομπή. Τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο έχουν πάρα πολλά να σας πούνε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να καραγουστάρετε μέχρι τις 12 που θα έρθει ο Ταρζάν του σταθμού. Καλό βράδυ. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο στις 8. Auf Wiedersehen.